Καλησπέρα. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Καλή χρονιά. Ξέρω εγώ μόνο τώρα, αφήστε με σκο να πούμε. Ρε πας καλά. Τι να, εγώ δεν πάω καλά. Τι καλή χρονιά, ρε. Πώς να πάω καλά, ρε. Ρε κότσο. Τι κότσο και ξεκότσο. Δεν ούτε κότσο, ούτε ξεκότσο, ούτε μότσο, ούτε τίποτα. Άστα. Διότι δεν φτάνει. Άσε τώρα, έχω πάρει από το πρωί. Γι' αυτό δεν είναι είδηση. Ρε φίλε, κάτσε να πούμε. Εντάξει, εγώ δεν λέω να κρυβίνει το ρεύμα. Στέλνουν το λογαριασμό του ρεύματος. Εδώ και δεν κάνω. Πληρώστε. Καλά, πληρώστε. Και μετά λένε. Λέει διακοπή. Τι διακοπή, ρε μεγάλε. Και λέει θέλουμε λεφτά. Τι να κάνω εγώ δηλαδή. Λοιπόν. Έχω τη λύση, φίλε. Έχω τη λύση. Τι. Για πε τι. Τι θα άμα δω και εδώ. Θα πάω και ξέρω. Θα ενώσω δύο καλωδιάκια και απέξω. Και τα λε στον αέρα αυτά. Τι να κάνω του. Λοιπόν, ο Κώστας Κυριάκης. Ο Κώστας Κυριάκης είναι. Άσε μας ρε φίλε, δεν τα πω τώρα. Άσε μη σου να πω. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Τι Κώστας Κυριάκης. Κυριακή σε γνώρισα, Κυριακή σε χάνω είναι αυτός. Τα ακούς? Όχι, δεν ακούω τίποτε. Δεν ακούω τίποτε. Κάτω τα χέρια του Μαρτίνης. Χρήστος Πρεβεζάνος και Ελένη Ανδρικοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη που μας βοηθάνε τα παιδιά από μέσα. Η Παοκάρα πέρασε. 2-10-67-25-7-30 το τηλέφωνο του σταθμού για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε. Υπάρχουν ήδη αρκετά μηνύματα. Κάποιες απορίες που είχαν. Κάποιοι τις έλυσα προηγουμένως που είχα βγει με τον Στέφανο τον Αβραμίδη. Σταύρο, είσαι εδώ? Ναι, γεια σας. Γεια σου, Σταύρο. Έχεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο και εκτζή φίλο? Όχι. Αυτά μας κάνεις, Σταύρο. Σταύρο, ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει αφορά εσένα. Ναι, Κώστα, ρώτα τον κύριο Σταύρο, ισχύει ότι άλλοι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ λένε ότι τελικά θα έρθει ο Χιμένεθ να αναλάβει από την αρχή της σεζόν? Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Πέρασε πρωταπριλιά, ρε, τι του λέει στον ανθρώπου. Ρε φίλε, νάτος, ο Κώστας, ο Ντίπ το έστειλε. Τι να μην το ρωτήσω τον Σταύρο? Όχι, τον πληγώνεις έτσι. Γιατί? Γιατί πώς θα αρχίσει έτσι, εσύ. Τι? Αλωνάκι μονολίθ, λέει ο άλλος. Μονολίθ, φίλε. Τίποτα, πρεβεζάνικα δικά μας είναι αυτά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πέρασε ο ΠΑΟΚ, σας το λέω από τώρα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με αυτόν τον κουτσουβάλα εκεί πέρα που ήταν για προπονητή που είχε Μαρσέιγ. Εσύ τι φάτσα είναι αυτός? Είναι προπονητής γαλλικής Μαρσέιγ. Αυτός δεν είναι ούτε για τα κουφάλια. Πώς ήταν τυλιγμένος έτσι, σαν κρομμύδι. Πήγαινε, φώναζε δεξιά-αριστερά, τον τραβάγαν από εδώ. Τι είναι αυτός? Και έχουμε εκεί το. Και το πουλέν μου δεν ξέρω πόσοι το είδατε χτες. Εγώ το ανέβασα να τον παρατηρήσετε. Αυτό το 6 τη Μαρσέη, πώς το λέγανε με τα μαλάκια? Δεν το σπάνω. Το κεντουζί. Κεντουζί. Μια χαρά είναι αυτά. Αυτός είναι μεγάλη μυγδαλιά, παιδιά. Δηλαδή μιλάμε. Τον έλεγξα, δηλαδή άστα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτός. Δηλαδή είχα καιρό να δω τόσο πολύ κράχτο να πούμε τίποτα να παίζει μπάλα. Ωραία πράγματα. Ομαδάρα ο ΠΑΟΚ χωρίς πλάκα. Πέρα από πλάκα τώρα, έτσι. Δηλαδή αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ σε τέτοιο μάτς να καταφέρει να ξαναμπεί στο παιχνίδι και να το γυρίσει, να βάλει τον γκολ και να μείνει εκεί στο 2-1, κάτι θα του δώσει μπάλα για αυτή τη συμπεριφορά του. Κάτι θα του δώσει το ποδόσφαιρο. Έτσι. Και εκτός των άλλων. Κάποιος φίλος βλέπω τώρα. Έχουν έρθει δύο ηλεκτρολόγος. Δύο μηνύματα, αν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα αύριο του Ολυμπιακού από το One, παιδιά. Το με τη Σαχτάρ από τη λαϊκή δημοκρατία του Ντόνιετσκ. Ναι, το One Channel θα το δείξει. 8 η ώρα θα ξεκινάει και φυσικά θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και εδώ από την συχνότητα του Over FM. Θα πας κάτω, έχεις μετάδοση κανονικά. Ναι. Κανονικά εντάξει, εκείνη την ώρα έχει και δύο παιχνίδια πρώτα. Να σου πω, αυτοί που θα έρθουν τώρα εκεί πέρα, οι Σαχτάρ θα γυρίσουν όλοι πίσω, θα κρατήσετε κανένα παίχτη. Γιατί? Αφού δεν παίζουν παρά, κρατήστε κανένα παίκτη. Άμα βρείτε κανένα καλό εκεί πέρα. Πάντως να ξέρεις, τουρνέ ολόκληρο κάτι. Όχι, Σταύρο, δεν πιστεύω μας κάνετε. Με βλέπω να πηγαίνω στην ΑΕΚ κάθε μέρα, παιδιά. Τι? Αν γίνει αυτό που λέω. Ήρθε ένα μήνυμα για Μαλεζάνι, η ΑΕΚ. Θέλω διαρκεία στην ΑΕΚ να έρθω, Μαλεζάνι. Ηρεμήστε λιγάκι, ηρεμήστε. Σταύρο, δεν κάνει πλάκα. Μηνύματα έρχονται. Όχι, δεν κάνω πλάκα ούτε για το διαρκείας αν πάει ο Μαλεζάνι. Ο Μαλεζάνι τον έχω δει προδεκαετίας, ναι, σε ένα ταξίδι νομίζω στην Πολωνία προετοιμασία. Ναι. Και αυτός ο Μαλεζάνι τώρα ασχολείται με κρασιά. Κρασιά, βγάζει κάτι φάει και αγρότημα, γέρα μια χαρά. Και τον πετυχαίνω λοιπόν να πίνει καφέ κάπου, ναι, και τον αναγνωρίζω και έχω την έμπνευση να πάω να το πιάσω κουβέντα και να ξεκινήσω να κάνω μια συνέντευξη μαζί του θα αγαστεί για όλα αυτά τα ωραία που είχε ζήσει εκεί τις εποχές των Παναθηναϊκών και καταστάσεις. Και με το που του είπα Έλληνας δημοσιογράφος, σαν να βγήκαμε σπίτι στα μάτια. Δίκιο, άδικο έχει. Και τέτοια. Έπρεπε να του πεις Έλληνας δημοσιογράφος, παρένθεση, φίλος Γκόντζου. Τα λένε αυτά. Δεν ήξερα τέτοιες λεπτομέρειες. Ρε φίλε. Να την μεταφέρω, ναι. Οπότε μείναμε στο Έλληνας δημοσιογράφος. Μείναμε στο Έλληνας δημοσιογράφος. No. Τι θα κάνει. Και όλα αυτά, τα κάτσου και αυτά τα έχει αφήσει για τους άλλους. Και λίγα είπε. Αλλά τόσο μυαλό έκανε στον Παναγιώτο. Βρέθηκε προπονητής να πει αυτά που είπε. Από εκείνη την εποχή είχε προβλέψει θα γίνει και τον διώξανε. Αν ήμουν εγώ τζίκερ, θα είχα διώξει τον Μαλεζάνι. Μέχρι τώρα προπονητής ήταν ο Μαλεζάνι. Τα έπαιζε με 5 θεατές το ακόβγες ήθελε. Διαβάστε τα μηνύματα, μην σας κάνω μάγια. Τι μάγια, ρε Τζόουν. Μάγια, τι, βουντού. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει μπράβο στον Ολυμπιακό, πως πάντα πρωτοπόρο συγχαρητήρια για τη διοργάνωση του φιλικού, στο Καραϊσκάκι αύριο. Ποιο Μαλεζάνι, ρε παιδιά. Τι ποιο Μαλεζάνι. Έλα, ρε Νίκο. Τι θέλει. Νίκος, εντάξει. Πρώτα το διαβάζει όλο το μηνό και μετά ξεκινά το διαβάζει. Γεια σου, Γκότσο, Πεκταρά. Πεκταρά, τι Πεκταρά, τι είναι αυτό, ηλεκτρολόγος. Σεραφείμ. Σεραφείμ, δεν μας κάνεις, Σεραφείμ. Παιδιά, καλά ηλεκτρολόγο, απα ξέρετε. Κώστα, Σαμού, αύριο για εστία χρειάζεται και κάρτα φιλάθλου Γιώργος. Νομίζω το διευκρίνησα, θα το διευκρινίσω σε λίγο, το είπα πριν, επειδή είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, νομίζω δεν θα χρειάζεται κάρτα. Φιλάθλο. Θα το ρωτήσω όμως και θα σας ενημερώσω σε λίγο. Όχι, μόνο εντάξει, έγκριση στα κανάλια χρειάζεται. Ποια κανάλια, ρε φίλε. Να λένε ότι ο Τάδε παρευρέθηκε στον αγώνα υπέρ της Ουκρανίας κλπ. Ναι. Λοιπόν, 2-10-67-25-30 ηρεμία βλέπω. Και πριν από... Το πήραν απόφαση όλοι ότι ο Μαρτίνης θα μείνει. Γι' αυτό. Και στο Viber του σταθμού, όσοι θέλετε να στείλετε μηνύματα, υπάρχουν πολλά. 693-049-1049. Να το μούστρε εδώ, γεια σου φίλε μου, γεια σου αδερφέ μου, θα σε πάρω τηλέφωνο, όχι θα σε αφήσω νομίζεις. Περίμενε, θα το δω. Ορίστε. Ρε Σεραφή, μου είπαμε. Ηλεκτρολόγος στα Καμίνια. Μπράβο, αυτός. Θα πάω στα Καμίνια. Κάτω στο Πειραιά. Πείτε ρε παιδιά Καμίνια. Κάτι για πάω και ελληνική ομάδα. Δεν ήταν και για πάω και είπα στην αρχή, ρε φίλε. Με αυτό ξεκινήσαμε, ρε. Για πάω και πάω. Και μπράβο στον Πάο και μακάρι να προκριθεί. Τι άλλο να κάνουμε τώρα. Τι άλλο να παίξουμε εμείς. Θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ, το λέω. Παναγιώτη, αυτό που το μήνυμα που στέλνεις δεν πρόκειται να το διαβάσω για σημαίες και τέτοια, όπως καταλαβαίνεις. Τι σημαίες. Εντάξει, γράφει τα δικά του, δεν θα το διαβάσουμε, όχι. Σημαίες από νάιλον υψώνουμε σημαίες. Μην τα κάνουμε τώρα μπάχαλο μεσημεριάτικα, εντάξει. Αφήστε ρε παιδιά, ήρεμα. Εντάξει. Τι ήρεμα. Άμα είναι, να σου πω κάτι. Άμα είναι να είναι ήρεμα. Ναι. Πάνε και βλέπουν ένα πρωινάδικο εκεί πέρα και είναι ήρεμα. Τις... Ρε φίλε, αυτό το μήνυμα δεν διαβάζετε. Εντάξει, όχι. Διάβασε το συνήθω. Όχι, δεν το διαβάζω. Δεν το έδανε, κάτσε, θα το δω, σου πω κιόλα. Εντάξει. Ποιον είπε. Ο Τζόουν. Είναι 3-4-5 μηνύματα πριν το τελευταίο. Να. Καλησπέρα, γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ο Παναγιώτης είναι από τον Ανίδη Παναγιώτης. Γεια σας, Παναγιώτη. Τι κάνετε. Καλά, ρε φίλε. Να σε πάτε καλά. Ένα παραπονάκι τώρα πήρα να πω για σταθμό. Πες τα. Ναι. Που το άκουσα τώρα στις 2. Πρώτο θέμα ήταν ότι ο Ολυμπιακός έχει αύριο με τη Σαχτάρ φιλικό. Ναι. Δεύτερο, ο Μαρτίνς. Κάτι έκανε ο Μαρτίνς. Όχι, θα δοκιμάσει παίκτες αύριο για στο φιλικό. Ναι. Και τρίτο, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ δεν θέλω να κάνουμε αυτά που κάνουν στη Θεσσαλονίκη. Εγώ για μένα μιλάω τώρα, όχι για το σταθμό, θα κρίνω το σταθμό. Παραπονάκι είπα τώρα. Μην το παίρνετε και πολύ σοβαρά. Παρά τη ρησούλα εννοώ και την παίρνουμε σοβαρά. Εντό εισαγωγικών, εντάξει, προ Θεού. Όχι, δεν παίξω τίποτα για να κρίνω εγώ. Εντάξει, από χτες συνέχεια πάω πεσμήνε. Ναι, όχι, επειδή ακούω. Ξέρουν τα παιδιά ότι ακούω. Ναι, μόνο εντάξει. Ακούω δηλαδή από τις 3 τη νύχτα εγώ. Μέχρι 7-8 το απόγευμα. Απλά γι' αυτό πήρα πιο πολύ. Εντάξει. Όχι, Παναγιώτη, εντάξει. Και περιμένουμε τη Δευτέρα να παίξει ο Παναγιώτης Ολυμπιακός. Τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα παίζουμε Παναγιώτης Ολυμπιακός. Α, στο μπάσκετ, ναι. Και δεν είμαι καλός. Αυτό είναι το κακό. Και τρίτη θα ξαναλέμε, παιδιά. Έγινε φίλε, να σε καλά. Ο Κοσμάς. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό που μου λέει, περιμένω τώρα, σας ρωτήσω και τους δύο τώρα, γιατί μήπως είμαι εγώ περίεργος. Ρε παιδιά, ρε εσύ Σταύρο, για παίρνουμε λίγο. Εάν υπήρχε βαρ και τα δύο γκολ της Μαρσέιγ δεν θα μπαίνανε σε... Εγώ πιστεύω και τα δύο θα κυρωνόντουσαν. Καταρχήν όλα τα γκολ πλέον ελέγχονται από το βαρ. Ναι, ναι, παιδί μου. Το πρώτο ήταν offside. Δηλαδή το πρώτο με το VAR θα κυρωνότανε. Ήταν χιλιοστά. Θα μου πει δεν μπορούσε το δύο επόπτη σε ζωντανή μετάδοση κτλ. Όντως δεν υπήρχε VAR. Αλλά για το δεύτερο, γιατί λένε όλοι δεν επηρεάζει. Πώς δεν επηρεάζει δηλαδή. Αφού είναι μπροστά στο τέτοιο σκύβει και περνάει μπάλα από πάνω του. Πώς δεν επηρεάζει. Κάνει κίνηση. Τι έγινε. Για τα γκολ, λέω, της Μαρσέιγ, εγώ με ένα κατηγόνι και τα δύο θα χειρονόντουσαν με VAR. Λες αυτό που έστειλε ο Κοσμάς, παιδιά, ένα παράδειγμα της διοργάνωσης του UEFA να μην υπάρχει VAR. Όχι, ναι, εντάξει, με αφορμή αυτό λέω. Και λέει το πρώτο γκολ της Μαρσέιγ, ρε παιδιά, δεν είναι offside, ρωτάει. Εγώ λέω ότι είναι και τα δύο. Εντάξει, εγώ δεν το έχω δει το μάτς, γιατί δεν έχω το σπίτι μου και δεν θα εκφράσω άποψη. Και δεν πήγε σε μια καφετέρια. Σιγά μην τρέχω σε καφετέρια, ρε φίλε τώρα. Ωραία, έγραφα. Σε εστιατόριο. Και έγραφα για τον πρωταθλητή εκείνη την ώρα, είχα τρέξιμο. Τώρα εντάξει. Τέτοια ώρα γράφει τον πρωταθλητή. Δίνει η Ελλάδα τη μάχη να πάει στους 4 μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, εσύ γράφει κάτι άλλο. Τι θες να κάνω δηλαδή. Τι θες εσύ. Να πω στο Σωτήρι. Ναι, να πει στο Σωτήρι, Σωτήρι δεν μπορώ γιατί είμαι αυτή τη στιγμή συμπαραστέκομαι στα αδέρφια μας του ΠΑΟΚ κλπ. Η μέρα μας είναι Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή μου φαίνεται σε πιάνει. Δεν με πιάνει κάθε Παρασκευή. Να δείτε το μάτς Φέγγερνο του Σλάβια τι έγινε με τη διαιτησία, λέει ο Κώστας. Τι έγινε. Δεν ξέρω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι το πιάσα στο στοίχημα. Τώρα τι έγινε. Ρε Κωστάκη, τι να σου πω. Κίμωνας. Ναι, θες να το διαβάσω εγώ αυτό. Ποιο? Του Κίμωνα. Όχι. Το... όχι. Γιατί, όχι ρε, φίλε, γιατί να λέει τώρα τον άλλον έτσι, να το χαρακτηρίζει. Ποιον άλλον, εμένα λέει. Όχι, για σένα το λέει. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, να μην το διαβάσει. Έλα ρε Κίμωνα, εντάξει. Σόπα, δεν παραστείτε, νομίζω. Έλα ρε, εντάξει. Σκάσω εγώ τη τέτοια μου τώρα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Σαμό Κυριάκο ο Καλαμάκης. Καλησπέρα σε όλους και στους τρεις σας. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. 2-10-67-25-7-30. Σε λίγο θα σας ενημερώσω για αυτό που με ρωτήσατε. Με έχουν ρωτήσει πολύ αν ισχύει η κάρτα φιλάθλου αύριο στο Πανεπιστήμιο. Ρε, αφήστε μας, ρε. Εμείς έχουμε ματσάρες την Κυριακή, εγώ και ο Σταύρος. Έχει ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης. ΑΕΚ Άρης και Πας Γιάννα Παναθηναϊκός. Και Πας Γιάννα Παναθηναϊκός, ναι. Υποσυνθήκη. Και τα δύο την ίδια ώρα είναι, έτσι. Σοβαρά. Σταύρο. Να το δω μισό λεπτά και 7,5 ώρα σίγουρα παίζει ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, ναι. Να σας πω και τι ώρα είναι και ο Παναθηναϊκός. Για πες. Τι να, έλα ρε παιδιά τώρα. Περιμένουμε πώς και πώς τα πλέον θα δούμε. Μάτσε μας τα βάζουν η ώρα. Ο Αβραμίδης θέλει, αυτός τα κάνει. Κότσο, πριν από λίγο έβαλα στο ταξί μου Λουτσέσκου. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή είναι ο Λουτσέσκου, δεν ξέρω. Τζόνς, όπως κατάλαβες. Είναι μισή ώρα νωρίτερα. Δηλαδή, να σου πω, ένα ιδέα τώρα αυτό. Έλα, ρε γάμο το, μα τι. Παναγιώτη, για τον Καμπελά τα έχω πει, ρε φίλε. Μην διαξάλεμε τα ίδια. Εγώ εδώ και καιρό λέω ότι είναι δύσκολο να γίνει μια τέτοια μεταγραφή. Εσείς έχετε τώρα το τέτοιο στο Χαβά. Δεν έχετε με τι να ασχοληθεί και ασχολείστε με ανύπαρτα θέματα. Και μεταγραφικά θέματα δεν θα υπάρχουν. Εμείς τώρα έχουμε τον καημό μας. Υπό συνθήκες λοιπόν αύριο μπορεί να είναι η μέρα που ο Άρης θα τεθεί οριστικά εκτός μάχης για την εκδίκηση των play-off. Έτσι, ουσιαστικά. Άσε τα εκτός, βρε Κώστα, τώρα, γιατί βλέπεις ότι οι ομάδες είναι ευάλωτες. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, αν κερδίσει ο Παναγιακός και ΑΕΚ. Για λίγο το όνειρό του με τον Μπούργος, τώρα ξαφνικά διαπιστώνουν ότι ο Μπούργος δεν είναι και τόσο Μπούργος. Ναι. Και ότι υπάρχουν θεματάκια. Υπάρχει ένα παραδοσιακό πρόβλημα με τον γκολ, δεν βάζουμε γκολ με τίποτα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι. Ναι, αυτό λέω. Ο Άρης παρά είναι οριακά, ρε παιδί μου. Διότι αν κερδίσει ο Πανεκός και κερδίσει και η ΑΕΚ, πολύ δύσκολα μετά θα μπορέσει να απειλήσει έναν από τους δύο. Κιμονά, δεν είναι το θέμα αν βρίζεις ή όχι, ρε φίλε. Μιλάς έτσι για έναν συνάδελφο. Δεν είναι σωστό. Να σου πω, μην δίνει σημασία. Όχι, δίνω σε όλα. Δηλαδή δεν είναι θέμα αν βρίζεις. Είναι το πώς θέλεις το μήνυμα. Για να ασχοληθείς δεν τα στέλνει. Σε παρακαλώ. Σύσσωμη φίλος λέει ο Μπατιστούτα. Ωραίο Μπατιστούτο, παικταρά ήταν. Η φίλος λέει: γιατί να μην υπάρχει βαρ παντού. Και εγώ, ρομαντικός δίπλος, βασανίζομαι γιατί όπου υπάρχει. Εγώ πάντως, άμα σας πω τη γνώμη μου, θα σας την πω μετά τον ακροατή που περιμένει. Θα διαφωνώ πολύ με το βαρ. Έχει χαλάσει το ποδόσφαιρο με το βαρ. Κάθεσαι και περιμένεις 5 λεπτά. Αν ο διαιτητής θα πάει στην τηλεόραση και θα δει αν μετράει ή δεν μετράει, αν πέρασε τη γραμμή ή τον ήχο του εξέχει. Και όπως λέει και η διαφήμιση, κανένας δεν θέλει να περιμένει. Για πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας, εγώ είμαι. Εσύ. Ναι, Σωτήρης από Νέα Ιωνία. Γεια σου, Σωτήρη. Γεια σας, παιδιά. Καταρχήν ήθελα να πω κάτι στον Κώστα που έλεγε για τον Σαμπάουλη. Άμα δει τι τατουάζ έχει στο χέρι, θα του αρέσει. Τι να δω το τατουάζ μου, ρε. Τι πάω να πει αυτό. Είναι δυνατόν να πηγαίνετε με στο γήπεδο, τίκι με στο γήπεδο. Πήγε να βάλει ένα γκολ. Πήγε να βάλει ένα γκολ και αυτό πήγε να το βάλει με τον πισινό. Δεν είναι δυνατόν ποτέ. Ναι, γενικά είναι παράξενος προπονητής. Πάντως έχει τατουάσει κόκκινο Οκτώβρη. Στο λέω. Αυτά είναι τώρα, εντάξει. Τώρα θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα του Ολυμπιακού, χωρίς σε καμία περίπτωση να προκαλέσω κάτι. Ναι. Και σχετικά με ένα τηλέφωνο που είχε γίνει, θα μιλήσω από Τρίτη που θα είναι και ο Πάνος που με κάλυψε πάρα πολύ. Ναι. Σε καμία περίπτωση ούτε αντιπαθώ, ούτε έχω πρόβλημα με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τώρα σχετικά με αυτό το φιλικό, δεν υπάρχει, κύριε Σαμοθράκη, ένας κίνδυνος σχετικά με τις σχέσεις που έχει ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα? Γιατί να υπάρχει? Γιατί οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα και μεγάλο κομμάτι των οπαδών του Ολυμπιακού είναι υπέρ των Ρώσων. Ναι. Δηλαδή. Ένα λεπτό, Ρεσοτή. Ποιος το λέει αυτό? Εσύ το λες αυτό? Ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα είναι γνωστό. Ναι, ωραία. Και. Ναι. Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα, είδατε και τι έγινε και η ομάδα και επίσημα του Ερυθρού Αστέρα, είδατε τι έγινε και στο μπάσκετ. Ναι, δεν είπε. Να σου πω, Σωτήρη, δεν είπε ποτέ. Δεν είπε τελειώσει τώρα, εγώ απλά το έχω δει αυτό. Ναι, απλά τώρα περίμενε. Δεν είπε ποτέ η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα και η θύρα του Ερυθρού Αστέρα ότι είμαστε με τους Ρώσους. Απλά βάλανε τα πανό και είπαν ότι δεν μπορεί να μιλάει το ΝΑΤΟ γιατί το ΝΑΤΟ βομβάρδει σε εμάς. Ναι. Αυτό είναι διαφορετικό αυτό. Στον αγώνα με τις Αλγυρίες, οι αθλητές του Ερυθρού Αστέρα δεν κρατήσανε το πανό που έλεγε με την Ουκρανική σημαία. Ναι, προφανώς, και οι οπαδοί της Αλγυρίας είχαν σημαίες του ΝΑΤΟ. Ναι, προφανώς, ναι, αυτό ισχύει. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ το να μην είναι κάποιος με το ΝΑΤΟ και γενικά με φιλοπόλεμους οργανισμούς και συμμαχίες δεν σημαίνει ότι είναι με τον Πούτιν ή οτιδήποτε άλλο. Είναι διαφορετικό πράγμα. Σωτήρη, περιμένω μια φορά να πάρεις και να τηλεφωνήσεις και να κάνουμε ποδοσφαιρική συζήτηση. Σε περιμένω πολύ καιρό, αλήθεια σου λέω. Εντάξει, όχι, εγώ το λέω ότι πιο πολύ με ενδιαφέρουν τα κοινωνικά. Εντάξει. Ναι, και εντάξει, οπότε δεν υπάρχει αθλητικό ενδιαφέρον. Γιατί δεν υπάρχει αθλητικό ενδιαφέρον? Ο ΠΑΟΚ χθες έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Δυστυχώς, εντάξει, εγώ υποστήριζα αυτό. Δυστυχώς, αφού ήταν με τη Μαρσέιγ. Οριτζιναλίστες βλέπαμε τη Μαρσέιγ, νομίζω ότι έχουμε αυτό το δικαίωμα. Η Μαρσέιγ έβαλε μια ελληνική σημαία. Η Μαρσέιγ έχει υποστήριξει πάρα πολλές φορές τους Έλληνες και τότε με την κρίση και αυτά. Και εγώ είμαι οπαδός Μαρσέιγ. Δεν νομίζω ότι απαγορεύεται αυτό. Όχι, εντάξει. Έγινε. Αλλά εντάξει, για να μην φανεί σε καμία περίπτωση θέλω να προκαλέσω, ας πούνε οι οπαδοί του Ολυμπιακού ποια είναι η γνώμη τους για αυτό το φιλικό. Εγώ προσωπικά και η ομάδα μου. Καλά κάνουν και το κάνουν το φιλικό. Γιατί δεν θα έπρεπε να κάνουν φιλικό, ρε Σωτήρη? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει με το ένα με το άλλο? Γιατί πιστεύω ότι. Πιστεύεις, είναι ένα πόλεμο στον οποίο φτάνει και οι δύο. Ναι. Για να μην πω ότι φταίει περισσότερο ο ένας. Και το περιπτώσει με την Ουκρανία. Ναι. Είναι σαν να σβήνουμε ότι κακό έχουν κάνει οι Ουκρανοί στους Ρωσόφωνους 8 χρόνια. Όχι, δεν δικαιολογεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Δεν ξέρω. Εγώ λέω δικαίωμα των οπαδών του Ολυμπιακού είναι και δεν θα τους κρίνω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Απλά εγώ έχω δει από φίλους μου Ολυμπιακούς, επειδή ξαναλέω έχω πολλούς φίλους Ολυμπιακούς, ότι έχουν. Ότι είναι αρνητική αυτό το φιλικό. Όχι. Έγινε, εντάξει. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Γεια. Λοιπόν, να διευκρινίσω εδώ ότι για την αγορά εισιτηρίων στο αυριανό παιχνίδι δεν απαιτείται κάρτα φιλάθλου, έτσι. Όχι, αυτό είναι για φιλανθρωπικό λόγο. Όχι, το διευκρίνησα, ρε φίλε, για να είμαστε σίγουροι. Μην παρασύρουμε τον κόσμο. Λοιπόν, οι τιμές των εισιτηρίων. Γιατί μπορεί να θέλει να πάει κι άλλο κόσμο. Δεν είναι μόνο ο παδί του Ολυμπιακού. Ναι, είναι 10 ευρώ. Οι φίλαθλοι που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα θα μπορούν να εισέρχονται στο γήπεδο με τον συνοδό τους χωρίς τηλεφωνική κράτηση. Έτσι. Και βέβαια οι κάτοχοι των διαρκείας οφείλουν να έχουν μαζί τους απαραίτητα έγγραφα, ταυτοποίηση, διαβατήρια κτλ. Έτσι, καθώς και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αυτά είναι η ενημέρωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός γιατί αφορά το αυριανό φιλικό παιχνίδι. Τι ώρα είναι? 8. Ναι. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30. Θέλουμε να κάνουμε ποδοσφαιρική συζήτηση, παρακαλώ. Πάμε 2 λεπτά κι άλλοι. Έχουμε γραμμούλα. Για πάμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Κάνετε. Καλά. Γιώργος Απουχαλάντρη και Ρώμα. Γεια σου, Γιώργο. Καλά είστε. Λέμε. Επειδή είχε αγωνία ο Σωτήρης για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, θέλω να του πω ότι είμαστε αντιναζιστές, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι Ουκρανοί. Είμαστε κατά του ναζισμού. Δεν μας ενδιαφέρει να έχει εκδίδεση Παναθηναϊκή ή οτιδήποτε. Λοιπόν, ελπίζω να του λύσα την απορία. Ο ναζισμός, ό,τι εθνικότητα και να έχει, πρέπει να το συνθλίβεις. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και όχι όταν ψηφίζουμε στη Βουλή τα νομοσχέδιά μας, τους στηρίζουμε και είναι καλοί Έλληνες, δεν πειράζει. Και μας πειράζουν οι Ουκρανοί οι ναζιστές. Όλοι οι ναζιστές είναι καθάρματα. Και πρέπει να συνθλίβονται. Πολύ σωστός. Μπράβο. Λοιπόν. Πάμε για τον Μαρτίνης τώρα. Πάμε για τον Μαρτίνης, ναι. Λοιπόν, επειδή γίνεται και θέμα για, για τα σφυρίγματα στο τέλος του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό και τέτοια με την ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, ένας φιλάθλος όταν πάει στο γήπεδο κάπως πρέπει να εκφραστεί. Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να μιλάμε με τον πρόεδρο, με τους παράγοντες της ομάδας, στο τέλος ή θα αποθεώσεις ή θα πεις ήμασταν έτσι και έτσι. Ή θα βρεις, θα αποδοκιμάσεις. Θα πεις τη γνώμη σου με κάποιο τρόπο. Ναι. Λοιπόν, όχι στη διάρκεια του παιχνιδιού. Στη διάρκεια του παιχνιδιού στηρίζουμε σαν να παίζουμε ντέρμπι. Ναι. Οποιοδήποτε και να παίζουμε. Και ούτε βρίζουμε παίχτη ούτε τίποτα. Ναι. Και εγώ στο τέλος του παιχνιδιού σφύριξα. Ναι. Δεν μ' άρεσε αυτό που είδα. Από πλευράς διάθεσης. Άλλο η ατυχία. Δεν με διαφέρει που είχα στα κουλουαραμπή. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά, δεν μπορείς να πεις. Να σου πω κάτι. Και το προχτεσινό παιχνίδι δεν μπορούσε να έρθει και 4-1. Ρε φίλε, θύμισε μου λίγο το όνομα. Συγγνώμη. Γιώργος. Γιατί έρχονται μηνύματα και μπερδεύομαι. Γιώργο, εντάξει, δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός την Κυριακή για να τον αποδοκιμάσεις. Όχι, να σου πω κάτι. Τι μου την έσπασε εμένα. Τι. Πρώτον, ότι τρώμε συνέχεια τα ίδια γκολ. Ναι. Συμφωνώ. Και δεύτερον, μετά το 1-0 πάντα ο Ολυμπιακός κάθεται πίσω. Ναι. Γιώργο, το οποίο είναι μόνιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να το έχει κάνει μόνο με τον Αστέρα. Το προηγούμενο παιχνίδι το Γιώργο, έκανε. Αν μπορείς, σε παρακαλώ να περιμένεις ή τα ξαναλέμε, γιατί πρέπει να πάμε σε break, φίλε. Εντάξει, θα περιμένω. Έτσι, περίμενε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καταιγισμός μηνυμάτων. Δεν έχουμε τον Γιώργο. Α, Γιώργο, ναι, συγγνώμη. Έλα, ρε Γιώργο, συγγνώμη, ρε Γιώργο. Ναι, του πήγε να το φας. Γιώργο, εγώ πήγα να σε φάει αυτός. Εγώ σε κράτησα πάνω. Γιατί πήγε να πει για τον τέτοιο και πήγε να σε φάει. Καλά που εσύ, ναι. Καλά που είμαι εγώ. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω ότι δεν σφύριξα ούτε κατά τη διοίκηση ούτε κατά του Μαρτίνης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Ναι. Μακάρι να μένει. Εντάξει. Δεν είμαι. Ενώ παλιά είχαμε συνηθίσει με τον Κόκαλ που αλλάζαμε συνέχεια προπονητές. Με την κάθε γκέλα, με την κάθε προπονητή. Ναι. Πλέον έχει αποδειχθεί ότι η τακτική του Μαρινάκη είναι καλύτερη. Ναι. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Ότι πρέπει να έχει μια σταθερότητα. Και αυτό που λέγανε και φίλοι χθες και προχθές, ότι δεν γίνεται μια ομάδα να. Και με τον ίδιο προπονητή δεν μπορεί να παίζει συνέχεια καλό ποδόσφαιρο και σε αματικό. Εγώ το έλεγα. Ότι, ναι. Όχι αυτό, ότι δεν μπορεί να αλλάζει συνέχεια προπονητή, ρε Γιώργο. Ναι, όχι. Και δεν σημαίνει ότι αν ένα προπονητή είναι καλό, ότι συνέχεια θα παίζει φανταστικό ποδόσφαιρο. Θα έχει και χρονιές που δεν θα του βγουν εκεί οι παίχτες, δεν θα ταιριάζουν μεταξύ του. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιο που, ας πούμε, εγώ που σφύριξα ότι θέλω να φύγει ο προπονητής. Ναι. Εντάξει. Απλά είναι κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν, ρε παιδί μου. Ας πούμε, με την Αταλάντα φάγαμε τόσα γκολ από στιμένες φάσεις. Ναι. Και μπορούσαμε να φάμε άλλα τόσα. Μα δεν έχουμε φάει μόνο με την Αταλάντα και σε άλλα παιχνίδια έχουμε φάει. Ναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα προηγούμαστε και δεν μπορούμε να κρατήσουμε το σκορ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Φαντάζομαι τώρα στην Ευρώπη. Ναι. Που εκεί είναι δύο ταχύτητες πάνω τα παιχνίδια, ακόμα και στο Europa. Ναι. Και για μένα, έτσι όπως ήταν το Ολυμπιακό φέτος, ήταν λάθος για μένα που δεν βγήκαμε τρίτη. Καλύτερα να βγαίναμε τρίτη στον όμιλο. Ναι. Το έλεγα, ή πρώτος ή τρίτος. Δεύτερος δεν έχει νόημα. Θα πέσεις με κάποια καλή ομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός φέτος. Θα αποκλείονταν εύκολα. Όπως αποκλείστηκε με την Αταλάντα. Ενώ στο Carnation Cup εντάξει, για πλάκα ο άλλος τώρα, άμα περάσει, πιο εύκολο παιχνίδι θα έχει μετά. Πιο εύκολη κλήρωση είναι μετά. Όλα σχετικά είναι ρε. Σχετικά είναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε και επί Κόκαλη. Δηλαδή, που δεν μπορούσε. Βγαίναμε δεύτερη, τρίτη και δεν δίναμε σημασία στο Europa. Πώς το λέγανε τότε. Δεν νομίζω ότι σε αυτό τον Ολυμπιακό γίνονται τα λάθη που γίνονταν επί Κόκαλη. Ναι, τότε με την ομάδα που είχαμε μπορούσαμε να προχωρήσουμε πολύ στο UEFA. Εντάξει. Και πηγαίναμε και λέγαμε σιγά να ασχοληθούμε με το UEFA. Ναι. Και αποκλειόμαστε στον πρώτο γύρο που περνάγαμε στο UEFA. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, αυτά. Εντάξει, φίλε, έγινε Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30. Πάντως είναι τρομερό, έτσι. Carnation League. Τι. Είμαστε το ελληνικό. Carnation League, λέω. Είμαστε το ελληνικό ποδόσφαιρο που έχουμε χορτάσει από μεγάλες ευρωπαϊκές διακρίσεις και πορείες και ισοπεδώνουμε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τη λέμε Carnation League. Ναι. Εντάξει. Καλησπέρα, Μαρσέιγ Ολέ. Αύριο διπλό η Σαχτάρ, λέει ο Σπύρος ο Βαγιόπουλος. 3 πουλάκια κάθονται, θα έλεγα εγώ, Σπυράκο μου, αλλά τέλος πάντων. Διπλό η Σαχτάρ. Το Το ξέρεις αυτό το τρία που λέγανε κάτω. Και πίνανε ταμπάκο. Ο Μιχάλης ο Τσαγκάρης λέει καλησπέρα και στους τρεις. Καλό Σαββατοκύριακο, μόνο νίκη με τον Άρη αύριο. Μιχάλης Μυτιλίνη. Είναι φίλος της ΣΑΕΚ. Μιχάλης προφανώς. Ναι, ο Μιχάλης είναι γνωστός φίλος. Για πάμε στο φίλο, περιμένει. Όχι. Δεν περιμένω φίλος. Ο Παναγιώτης λέει εντάξει, φέτος έχουμε πρόβλημα στα στημένα και το έχουμε εξαντλήσει και το γράφει ο Κώστας συνέχεια και στο site και στην εφημερίδα. Και συμφωνούν όλοι. Υπομονή, τελειώνει η σεζόν. Μπορεί να τελειώσετε και τα στημένα. Να μην δέχεστε. Να πείτε ότι εγώ στα μάτια του, πώς λέγανε παλιά, πώς λέγανε οι ομάδες, δεν δέχομαι τον τάδε διαιτητή, ας πούμε, κτλ. Να βγάλω ανακοίνωση Ολυμπιακός και εγώ στα μάτια μου δεν θέλω στημένα. Απαγορεύω τα κόλλα, τα βάλω στην περιοχή. Άκου μήνυμα. Τι έγινε πάλι. Έχει απόλυτο δίκιο ο Σωτήρης ο Φίλαδος. Πώς τολμά ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι χωρίς να το ρωτήσει. Αλλά ρε Σωτήρη, εδώ δεν ρωτάει ούτε ο Γκόντζος ούτε τον Κουτσούμπα. Τι περιμένεις. Αν με ρώταγε ο Κουτσούμπας θα είχε 20%. Αν με ρώταγε ο Κουτσούμπας 20% θα είχε τώρα. Βλέπω έχετε κέφια σήμερα. Για πάμε. Καλησπέρα. Δεν με ρωτάει. Καλησπέρα. Μίτσο, άμα ακούς ρώτα. Θα πας 20% σε 2 μέρες. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου φίλε, ναι. Αντρέα στο Κολεφάλιρο. Γεια σου Αντρέα. Αντρέα, τι έχει εκεί, ναι, αέρα έχει, τι έχει. Αέρα να παίρνω μέσα στο αυτοκίνητο. Μπες μέσα εκεί γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Στα ρήφαση, με βγήκαν πατέρα. Έτσι, βάλει και το air condition μέσα, εντάξει. Να σας ρωτήσω ρε παιδιά, έχω μια απορία. Ναι, έλα. Αν ο ΠΑΟΚ πες ότι το παίρνει, ναι, την κούπα. Ναι. Έχω ακούσει ότι βγαίνει κατευθείαν Champions League. Δεν το ξέρω αυτό φίλε. Ναι, αν βγει κάποιος δεν παίρνει τη θέση του Ολυμπιακού. Όχι, δεν παίρνει τη θέση του Ολυμπιακού. Ποτέ. Άρα θα βγάλουμε 2 στο Champions League. Ναι, και να ισχύει αυτό, ποτέ δεν παίρνει τη θέση. Εγώ νομίζω αυτό που λέει ο Σταύρος. Ποιο? Είναι ότι πάει στο Europa League. Ναι, στην από πάνω διοργάνωση. Στους ομίλους κατευθείαν. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Έχω ακούσει ότι αυτοί που το παίρνουν πάνε όλοι στο Champions League. Και στο Europa και στο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, να το ψάξουμε. Καλή ερώτηση είναι αυτή. Ή θα βγάλουμε και 5η ομάδα ή θα πάρει τη θέση κάποιο άλλο, μα είναι μόνο. Δεν νομίζω, δεν νομίζω να παίρνει τη θέση κάποιο. Ο κάτοχος του Ευρωπαίου θα έχει θέση στο επόμενο Europa League. Στο Europa League. Στους ομίλους κατευθείαν δηλαδή, Ναι, εντάξει. Άρα θα βγάλουμε και άλλη ομάδα. Άρα τι, θα πάρει τη θέση τη δικιά μας. Όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν τώρα το πήγαμε πολύ μακριά, θα πάρει ο ΠΑΟΚ το... άμα το πάρει. Σου λέει υποθετικά. Αλλά όπως και να έχει, το ζήτημα είναι ότι αν προκύψει, καταρχήν δεν έχουμε ομάδα στην Europa League για του χρόνου έτσι όπως είναι. Α, ναι, δεν έχουμε ομάδες. Έτσι. Αν είναι, θα πάει ο ΠΑΟΚ στο Europa League και προφανώς θα υπάρξει μια θέση ακόμα για τον κουρό που θα απελευθερωθεί και ο Άρης. Έγινε, παιδιά, να σε καλά, καλό μεσημέρι φίλε. Ο Φίλιππος ο Κότσης λέει καλησπέρα παιδιά, έλεος κάθε μέρα με τους ίδιους και τους ίδιους. Τα πάμε αυτά παιδιά, άμα δεν θέλετε τους ίδιους και τους ίδιους να παίρνετε οι άλλοι. Δώστε τα ονόματα των τεσσάρων και να κόβετε πριν βγουν. Όχι φίλε, δεν είναι σωστό αυτό ρε. Άμα δεν θέλει ο άλλος μπορεί να καθίσει για να πάρει, να παίρνει 50 φορές για να βγει. Δεν μπορούμε να κόβουμε κανέναν, είμαστε εδώ για να είσαστε όλοι εδώ. Και εσείς. Ναι ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει, κύριε Σαμοθράκη, πιστεύω ότι δεν μπορεί ο Άρης Παλιεράκης, ότι δεν μπορεί για τον προπονητή Μαρτίνης να του κάνει ο Ρέαμψον και να μην του κάνει ο Κούτρης. Επίσης, αυτό είναι θέμα του προπονητή, η Άρη. Από τη στιγμή που του κάνει ο Ρέαμψον και όχι ο Κούτρης, τι να του πούμε τώρα, δηλαδή, ότι θες, εσύ προτιμάς τον Κούτρη, και εμένα μου αρέσει ο Κούτρης, αλλά ο προπονητής προφανώς κρίνει ότι ο Κούτρης δεν είναι έτοιμος για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και έχει πάει ιδανικός. Άσε που έχει γίνει και κάτι με τον Κούτρη, μια ανάρμοστη συμπεριφορά, την οποία ο Μαρτίνης ήταν και ο λόγος που αποφάσισε να πάει ιδανικός να παίξει στη Γερμανία που έχει πάει. Καλησπέρα κύριοι, έχουμε πολλά carnation κάπου στα γραφεία του Ολυμπιακού και θα μας έπιανε χώρο το φετινό. Όλοι μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λέει ο Κώστας ο Καράς. Στο Europa, ο Κώστας ο Χρυστοδούλου είναι καθημερινός ακροατής, λέει στο Europa βγαίνει ο νικητής του conference, αυτό που είπε ο Σταύρος προηγουμένως, το διευκρίνησε. Ο Νίκος λέει, ο Νίκος 7 περισσός, άμα ο Κουτσούμπας πιάσει 20% την επόμενη μέρα, ναι, θα κάνει πορεία να ρίξει το ποσοστό του. Καλό, ωραίος, μ' άρεσε. Τι τράβα, τι τράβα. Ωραίος φίλε, μ' άρεσε αυτό, Νικόλα. Μίτσο, μην ακούς, αυτός δεν είναι, επίτηδες τα λέει. Θα πάρουμε 20% εμείς και δεν θα κάνουμε πορεία, ρίξουμε το ποσοστό μας. 2-10-67-25-7-30 είναι ο αριθμός ο οποίος μπορείτε να. Αφού μπορείτε να κάνετε ωραίες πλάκες, γιατί στέλνετε σε χλαμάρες, ρε παιδιά. Μα την Παναγία. Αυτό λέω. Πραγματικά και εγώ αυτό μερικές φορές απορώ. Υπάρχουν κάποια ωραία μηνύματα και χαβαλέ και αστιάκια για αυτά, αλλά είναι και κάποια άστα να πάνε. Νίκο, να στο κλέψω αυτό. Μου επιτρέπεις να τα ανεβάσω. Λοιπόν, έχω μήνυμα καλό σε λίγο γιατί υπάρχει ακροατής που περιμένει. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου Κωστά. Γεια σου. Καλώς το Βασιλάκι. Τι κάνετε? Καλά ρε φίλε. Υπομονή. Εδώ είναι και ο Σταύρος ο δικός σου, ανέλαβε τον. Σταυρό. Έλα φίλε. Θέλω να σε ρωτήσω, βλέπεις την άκρη στο μπάσκετ? Βλέπω, όχι συνεχώς, αλλά βλέπω. Πώς τη βλέπω, θα κοντράρει στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό? Για φέτος, όχι. 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 Για φέτος ο στόχος ήταν και νομίζω έχει επιτευχθεί, γιατί φοβόμουν διαλυτικά φαινόμενα στο ξεκίνημα της χρονιάς. Κατάφερε να έχει σχηματίσει μια ομάδα που κάνει μια εξαιρετική παρουσία. Αν τα πράγματα πάνε καλά, θα υπάρξει και στην πορεία, θα μπει στα play-off και νομίζω ότι μπορεί να φτάσει να πάρει ένα καλό πλασάρισμα στην τετράδα. Και από εκεί και πέρα από του χρόνου να δει τι άλλο καλύτερο μπορεί να κάνει, έχοντας βγάλει από πάνω της τα προβλήματα τα οποία κουβαλά με τα οικονομικά δεδομένα. Κολτσό. Πρόντο. Θα βγεις Ευρώπη. Θα βγω, δεν βγει η ΑΕΚ, Ναι. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει. Να βγω εγώ και βλέπουμε. Θέλω να ρωτήσω τον Σταύρο κάτι. Αν θα βγω εγώ Ευρώπη. Αν ξέρει για προπονητή. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο ακόμα. Ως δεδομένο μπορώ να σου πω ότι η ΑΕΚ στοχεύει μέχρι τις 15 του μήνα. Δηλαδή τελείως επόμενη της εβδομάδας, άντε μετά μέχρι το Πάσχα να έχει τελειώσει με όλες τις διαδικασίες. Είναι δεδομένο ότι ενδιαφέρεται για τον Ρούντιν Γκαρσία. Ένας προπονητής που τους αρέσει πολύ και θα ήθελα να τον έχουν. Δεν ξέρω αν αυτός θα έχει πιστεί από όσα του έχουν υποθεί. Θα δούμε τώρα στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Θέλουν πάντως ένα προπονητή πολύ υψηλού επίπεδου, που θα μπορέσει να είναι τελείως διαφορετικός σε σχέση με τους προηγούμενους και το θέλουν άμεσα, ιδανικά, να δει την ομάδα στο φινάλε του play-off. Για να κλείσω... Τι είπες, λέει να προλάβει να χέρθει πριν τα play-off και να τη δει κιόλας? Όχι να προπονήσει, τη βλέπει. Να τη δει, αυτό σου λέει, να έχει κλείσει δηλαδή πριν τελειώσει η σεζόν και να τη βλέπει. Είχαν πει για 15 Απριλίου, τώρα δηλαδή μιλάμε για μία εβδομάδα. Όχι, εντάξει, τώρα το βλέπω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, εγώ λέω μέχρι το Πάσχα να έχουν κλείσει. Έτσι τόσο ώστε ο προπονητής να είναι εδώ να δείτε δεύτερο γύρο των play-off. Άρα αυτό προϋποθέτει. Αυτό που λες δεν ξέρω αν πληροφορεί, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι μιλάμε για προχωρημένες συνομιλίες πια. Καταρχήν μιλάμε για στόχο, δεν μιλάμε για. Ναι, για να λες ρε παιδί μου ότι να προλάβει, πάνω να πει ότι. Υπάρχει, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις προπονητών τις οποίες τις έχει προχωρήσει. Αυτό σε ρωτώ. Άρα υπάρχουν προπονητές με τους οποίους μιλάει η ΔΙΑΕΚ. Βέβαια. Αυτό λέω, απλά δεν τους ξέρουμε. Εξ αυτών είναι ο Γκαρσία. Και ένας εξ αυτών είναι ο Γκαρσία. Ο Μαλεζάνι δεν υπάρχει, να έχω καμιά ελπίδα? Όχι. Έλα ρε εσύ, γιατί ρε εσύ φίλε. Ας τον άνθρωπο τώρα. Βασιλάκι, καλό μεσημέρι αγόρι μου. Θα τον πάρω. Λέγε Βασιλάκι. Ναι. Να κερδίσει ο Άρης. Ο κύριος Παπαδημητρίου παίρνουνε 3 εκατομμύρια. Πού το ξέρει? Έλα ρε Βασιλάκι. Κάτσε να μάθουμε εσύ. Πόσα παίρνουνε? 3 εκατομμύρια. Έλα, ρε, το χρόνο τώρα, ή το μήνα? Το μήνα, έτσι αυτό λέω. Δεν το χρόνο. Έλα Βασίλη. Είναι Βασιλάκη. Καλό μεσημέρι αγορμουγιά. Άντε τα λέμε Βασιλάκη. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την εμφάνιση. Καλό είναι να μην μικραίνουμε τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Παιδιά, εγώ θα σου πω κάτι. Μαρτίνς, κάτσε ρε, ας μην με μπερδεύεις ρε Κώστα. Να τελειώσω τα μηνύματα και μετά. Αφού το διαβάζεις πώς θα μπερδευτείς? Τώρα το χάσα, τι να σου πω. Καλή εκπομπή, παιδιά. Σαμοθράκη, θα πρέπει να επιστραφεί φανέλα 7 στο Φορτούνι και ο Μαρτίνς να του ζητήσει συγγνώμη. Γνώμη μου. Όχι και συγγνώμη, είσαι υπερβολικός εσύ. Λοιπόν, Κώστα Σαμοθράκη, μόλις αρχίσει η μεταγραφική περίοδο, να περάσω να σε πάρω από το σταθμό με το αμάξι μου, να πάμε τον Ιωνιακούρ στο αεροδρόμιο. Θα τον τυλίξουμε με κορδέλα στο δρόμο και να πάει στο καλό. Τι να σου πω τώρα, τι έχεις άδικο, ρε. Λοιπόν. Θέλει να σου πω αυτό που ήθελα, ρε φίλε, αυτό δεν με έκανε να το ξεχάσω. Δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Έλα, πες. Πού να τα θυμάμαι, μια ψυχή έχω. Ψάχνω τα μηνύματα, ρε φίλε. Μετά κάνουν παράπονα ότι δεν διαβάζουν τα μηνύματα. Και εγώ κάνω παράπονα ότι δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραία, μίλα. Τώρα το ξέχασα. Λοιπόν, κύριε Σαμοθράκη, ο Ανδρέας, διαβάζω αυτό και πέφτω. Το ξέχασα πάλι. Εμένα βρήκες τώρα μεσημεριάτικα να γλεντήσεις. Εμένα περιμένει 2 παρά 10. Λοιπόν, ο Ανδρέας ο Γκλέζος λέει: κύριε Σαμοθράκη, σε εσάς είχε πει το κορυφαίο ο Τάσος, πάντως τώρα θα μιλήσετε με το Ριβάλντο. Ταπεινό παιδί, χαβαλές χαρακτήρας, τέτοιο πάθος λείπει σήμερα από την ομάδα. Ναι, το θυμάμαι αυτό, Ανδρέα. Ήταν όταν γυρίζαμε με το αεροπλάνο από το Καφτατζόγλου που είχαμε παίξει και είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 1-0 με ένα γκολ που δεν ξέρουμε ακόμα αν το βάλε ο Κάσιο Ριβάλντο. Κέρδισε ο Ολυμπιακός και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αυτή την τελευταία αγωνιστική λες. Ναι, ναι, εμείς παίζαμε στον Όφη κάτω και την ίδια μέρα τι είχε γίνει. Γιατί εγώ την ίδια μέρα ήμουν εκεί. Ο τελικός της Champions League Μίλαν Λίβερπουλ. Το χάσαμε. Προηγηθήκαμε 3-0. Ναι, σε μένα το είχε πει στην κάμερα του μάτσου. Το θυμάμαι. Θα μιλήσεις με τον Ριβάλντο. Και ποιου αντιμετώπισα τότε ως Μιλανέζους σαν αντιπάλους με τη Λίβερπουλ. Τι. Για να δεις τι σκατομάδα είχαμε φτιάξει. Ο Μπίτσκαν και ο Σισε. Και ήρθε ο Μπίτσκαν ένα μήνα μετά που ήταν με το Τσάμπιονς Λιγκ τη Λίβερπουλ και τον κράζαμε για παλτό. Τι να πω, ρε. Καλή εκπομπή, παιδιά. Δεν τη βλέπετε πόσο καλή είναι. Να σε καλά. Ο Σπύρος ο Βαγιόπουλος λέει: φίλε Κώστα, φέτος είναι το τελευταίο πρωτάθλημα που παίρνετε. Άμα μπει αεκάρα στο νέο γήπεδο, θα το παίρνει συνέχεια μετά. Καλά, όχι, δεν υπάρχει. Έχει μεγάλο λάθος ο Σπύρος. Διότι, Σταύρο, βγήκε ο Μίτσος χθες εμένα στον Α επάνω και ξέρει τι είπε, έτσι. Μπαίνουμε στην Αγία Σοφιά και για 200 χρόνια το πρωτάθλημα θα το παίρνει η ΑΕΚ. Του λέω, ακούς, του λέω ρε Σιμίτσο, δώσ' μας και μας κάνει. Εντάξει, λέει, εσείς θα πάρετε κανένα διαλογιακό για 200 χρόνια, δεν θα ξαναπάρει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: χαχά, γελάει, έχετε δέσει ωραία σαν παρέα, χαρητήρια. Η Άρτεμις λέει: καλησπέρα στην καλύτερη ομάδα του αθλητικού ραδιοφώνου. Άρτεμις από Γερμανία, ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ. Μια ερώτηση, παιδιά, χωρίς να θέλω να φανώ αγενής. Γιατί ο τρόπος είναι, ο τρίτος είναι από το σπίτι. Ναι, για να μπορούμε να βγάζουμε γραμμές, παιδιά, πιο πολλές, να μην κόβει μια γραμμή. Και λόγω του COVID. Και λόγω του COVID δεν μπορούμε να είμαστε πάντα. Δεν είναι πρακτικά παντός στο τηλέφωνο να ακούμε το Σταύρο. Έχετε δίκιο, αλλά σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα σας. Γκόντζου, ζούμε στα Ριζιανά να σε ακούμε. Δώσε τρία εκπομπή στον Γκόντζου. Για ουζάκι πάω στην Αρτέμιδα εκεί που με φώναξε. Λέσχη φίλο Γκόντζου, δώστε 3 εκπομπή στον Γκόντζου. Πώς τα λέγεται αυτή η Λέσχη φίλο? Ο Γιώργος, ξαναδιαβάστε εκείνο για τον Κουτσούμπα, ρε παιδιά. Πάλι ρε Σπύρο, πώς θα το διαβάσω πάλι δηλαδή, αφού το είπαμε. Ότι άμα πάρει 20%, είπα εγώ ρε παιδί μου ότι άκουσε με Μίτσο να πάρει 20% την επόμενη μέρα. Και λέει: άμα πάρει 20% θα κάνει πορεία για να πέσει το ποσοστό. Με έτοιμα να πέσει το ποσοστό. Γκότσο, η Λίβερπουλ σε εκείνο το τελικό στους ομίλους μας είχε αποκλείσει με το τρίτο γκολ του Τζέραν. Ναι, αυτό ήταν. Το 3-1. Ο Ολυμπιακός πήγαινε για 3 αποτελέσματα και πήρε το 4ο. Αυτό το τελικό, φίλε, τον πλήρωσα διπλά. Τριπλά τον πλήρωσα. Μία λοιπόν που έχω χάσει, ήμουνα και με τους Μιλανέζους, μια χαρά πανηγυρίζαμε στο ημίχρονο, πω τι γίνεται, και μετά πήγαμε στα πέναλτα, τα χάσανε εκεί πέρα, τα κάναμε. Ο Μαλτίν νομίζω είχε χάσει. Λοιπόν, άκου τώρα πήρα, τελείωσα. Το δεύτερο είναι ότι έρχεται ο Μπίτσκαν, πανηγύριζα εγώ που ήρθε ο Μπίτσκαν εδώ πριν από ένα μήνα, ήταν βασικό στη Μίλαν κλπ. Ου, παλτό εδώ. Και μου ήρθε και το τρίτο, φίλε. Έχουμε νικήσει στον Ολυμπιακό, νομίζω ήταν μετά τον Ολυμπιακό εκείνο που προηγηθήκατε στο ΑΚΑ και το γύρισε ο Παναγιώτης με το ΣΕ. Ναι. Και έχω βάλει εγώ πρωτοσέλιδο. Με το Μυραλάς, ένα μηδέν. Ναι, έχω βάλει εγώ πρωτοσέλιδο το Σισε από τους πανηγυρισμούς για το Champions League που ήταν με το σλιπάκι. Ναι, το ήταν από τους πανηγυρισμούς τέτοια. Και μου έκανα φτεπάκι δίωξη για προσβολή δημοσίας εδώ. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: Γκότσο, ναι, θεωρείς ότι είμαι φυσιολογικός που πιτσιρικάς και όντας Παναθηναϊκός στα καλά του ναι, έβλεπα TV Magic και το Σαμοθράκη. Τους έβριζα, αλλά παρόλα αυτά τους έβλεπα και μου άρεσαν. Ναι. Το θεωρείς φυσιολογικό? Όχι, εντάξει, έχουμε δει άλλα και άλλα, ρε παιδί μου. Δεν μας χαμός γίνεται. Αλλά εντάξει, κοίταξε το λίγο, αλλά εντάξει, κοίταξε το. Έχω ένα φίλο καλό εγώ, άμα θες να σε βοηθήσει. Ψυχολόγο, ψυχίατρο, νευρολόγο, τα πάντα. Τα ακούς, Κώστα, έτσι πήρες την απάντηση στην ονόματό σου. Σε ευχαριστώ πάντως που μας έφερες. Μια καλή θεραπεία είναι να ψάξεις να βρεις μάτς του Παναθηναϊκού που να παίζει ο Ραγκουέλ. Διότι θα σου φάει όλο τον χρόνο, θα σου φάει 3, 4, 5, ένα μήνα, πόσο θα σου φάει και θα το βρει στο να. Λοιπόν, για αυτό τι είναι τώρα, Γκόντζο ραντεβού Ναι, ένα λεπτό. Δεν κατάλαβα. Στη Χήρα, Ιουλία και Χριστίνα Γιαουζάκη. Χωρίς Σαμοθράκη δεν ακολουθώ. Τι είναι αυτό? Η Χήρα, Ιουλία και. Ιουλία και Χριστίνα Γιαουζάκη. Πάμε. Άμα είναι και Χήρες και η Χριστίνα και η Ιουλία και η Ιουζάκη, πάμε. Εμένα δεν με ρώτησε, και εσένα λες. Αφού είπε χωρίς Σαμοθράκη δεν έρχεται. Ναι, αλλά. Προϋποθέτω ότι θα είσαι κι εσύ. Ναι, αλλά την παρέα δεν ξέρω. Μην έχουμε και προβλήματα τώρα. Μην μας βάζεις σε περιπέτειες τώρα μεσημεριάτικα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Συγγνώμη για την πολυλογία μας που περιμένατε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γι' αυτό σας ακούμε, γιατί είσαστε πολύ λογάδες. Πέστε τα ψέματα. Εγώ ανήκω στο fan club Γκόντζου. Έτσι κι εγώ. Πολύ ωραία. Ναι. Γιατί παρότι Ολυμπιακός, χίνα δύο γρήγορα που άκουσα, και εγώ χθες με τη Μαρσέιγ ήμουνα. Ό,τι έχει Ολυμπίκ μέσα είμαι εγώ δηλαδή. Αυτό είναι. Όχι ότι δεν πας στον ΠΑΟΚ, κανονικά θα ζω με τον ΠΑΟΚ. Καλά έτυχε να λέγεται Ολυμπίκ αυτή. Όχι Ολυμπίκ, εγώ γουστάρω την Ολυμπίκ. Εγώ τρελαίνομαι ότι έχει Ολυμπίκ μέσα. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι, αγαπητέ Γκόντζο. Ναι. Ξέρεις, έχω καλέσει και για φρυγαδέλια όποτε θες. Α, μπράβο που τους είχαμε ανοίξει, που δεν ήξερε κανένας εδώ πέρα τι είναι το φρυγαδέλι και τους το μάθαμε. Όταν θα φάνε, τότε θα τρελαθούν. Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι. Επειδή είμαστε λίγο μεγάλοι, έχουμε γίνει κοινικοί πλέον. Ναι. Και επειδή σας ακούω και εσάς που λέτε, θέλω να πω γρήγορα δύο πραγματάκια. Το ένα είναι, μάλλον τρία. Καταρχήν το 20% του Κουκουέ, αν πάρει 20% του Κουκουέ θα αυτοκτονήσουν. Όχι μόνο θα κάνουν πορεία, θα αυτοκτονήσουν. Γιατί σημαίνει ότι θα έχουν πραγματικές ευθύνες. Δεν έχουν ποτέ ευθύνες. Μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα. Εντάξει. Πλάκα καλύτερα, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι, εντάξει. Μ' αρέσει πλάκα. Τώρα το τι μας έχει κάνει κοινικούς, να σας πω εγώ. Σκεφτείτε αν θέλετε γρήγορα και πείτε ποιο είναι το λιγότερο δημοφιλές αθλητικό ομαδικό σπορ στην Ελλάδα. Το λιγότερο δημοφιλές. Για πες το. Αν πάμε ανάποδα, το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το πόλο. Για πες το. Πες το. Το box. Όχι, ομαδικό είπα. Α, ομαδικό. Για πες το. Το baseball. Το baseball. Ναι, σωστό. Γιατί το λέω αυτό? Εγώ ήρθα στην Αμερική και όταν ήρθα στην Ελλάδα λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες, επειδή είχα τρέλα με το baseball, ήρθα λέω να ασχοληθούμε εδώ πέρα. Και τότε που είχαμε πάρει τους Ολυμπιακούς αγώνες, ασχολήθηκα με το baseball εδώ στην Ελλάδα. Ναι, είχαν φτιαχτεί κάποιες ομαδούλες. Φτιαχτήκαν ομαδούλες, εγώ προπονούσα, έφτασα να προπονώ την ομάδα που το Μαρούσι, που ήταν η πορταθλήτρια. Νομίζω και ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει φτιάξει ομάδα baseball. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Άρης είχε και είχε όποτε γινόταν οι αγώνες έναν καταπληκτικό οπαδό, έναν με ένα πανό. Κατέβαινε κάτω και φόραζε αριανάρα. Ναι, καλά. Κοίταξε, μπορεί να επιχειρήσαν όλες οι ομάδες να φτιάξουν. Γιατί θα νομίζαν οι σύνδεσμοι ότι αφού παίζετε με, πώς το λένε, με μπαστούνια, έχουμε μπαστούνια μπόλικα να τα χρησιμεύσουμε κιόλας. Αλλά τελικά δεν κάναν τα μπαστούνια που έκανα για baseball. Ναι, και κλίτσες είχαμε και ό,τι θέλεις. Το πιο αστείο ποιο είναι, για να βοηθήσω τους ανθρώπους που σκέφτονται λίγο, αγαπάνε, τρελαίνουν για τις ομάδες, περασπίζονται τους ιδιοκτήτες κλπ. Ναι. Εάν σας πω αυτά τη διαπλοκή που έζησα στο baseball. Σοβαρά. Ναι. Τη διαπλοκή που έζησα στο baseball. Μετά απλώς θα προσπαθήσετε να αναγάγετε το τι συμβαίνει, να το πολλαπλασιάσετε ποιόσες φορές το άθλημα που αγαπάτε και μετά να καταλήξετε. Να σας πω μόνο ένα πράγμα. Συγγνώμη να καταλάβω, είχε παρασκήνιο και παράγατε στο baseball. Παρασκήνιο, θα σας πω λίγο. Άκουσε λίγο έτσι ένα απλό για να γελάσετε. Γρήγορα μόνο αν θέλετε, γιατί πρέπει να κάνουμε στην τελική ειδήσεων. Συγγνώμη, δεν θέλω, επειδή δεν έχετε πολλή κίνηση. Όχι, απλά πρέπει να πάμε σε τελική ειδήσεων. Όχι, λέγε. Λέγε. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, όταν επειδή εγώ ήμουν προπονητής της πρωταθλήτριας ομάδας και επειδή ήμασταν τότε αναγνωρισμένη ομοσπονδία, κάθε φορά στο φύλλο αγώνα έβλεπα να γράφονται ονόματα στην ομάδα μου που εγώ δεν τα ήξερα. Και όταν ρώτησα ρε παιδιά τι είναι αυτό, μου είπαν το εξής. Τους γράφουμε για να πάρουν μόρια για να μπουν στη γυμναστική ακαδημία. Έλα ρε. Ορίστε. Σοβαρά τώρα τα καρτάλια. Δηλαδή, να σε ρωτήσω, εγώ δεν ήξερα κάτι. Υπάρχει ομοσπονδία baseball αναγνωρισμένη? Τώρα δεν υπάρχει. Για τους Ολυμπιακούς αγώνες υπήρχε. Α, γιατί κατάλαβα. Γιατί ήταν Ολυμπιακό άθλημα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Κότσο, πάρε τηλέφωνο όποτε θέλεις, να στα πω με λεπτομέρειες. Έγινε, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αν ο Γκόντζος δεν ξέρει τη χείρα στην Αρτέμιδα την ταβέρνα, συλλαμβάνεται. Τώρα κατάλαβα. Εγώ μπερδεύτηκα με τις χείρες, έλεγα άλλα πράγματα. Εντάξει, ναι. Και εγώ, εντάξει, τώρα ηρέμησα κι εγώ. Τις χείρες τις έχω από τον Καζαντζά κι εγώ. Σημαίνουν άλλα πράγματα. Πάμε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ανδρικοπούλου. Μην πυροβολείτε την Ελένη. Εγώ έβαλα πρώτο θέμα τον Ολυμπιακό. Μέχρι και το δελτίο στη μία είχε πρώτο θέμα τον ΠΑΟΚ. Να την πυροβολείτε την Ελένη. Η Ελένη έχει φιέστα σήμερα. Σήμερα είναι λοιπόν, η φιέστα. Τώρα πλέον το ρεπορτάζ. Την Κυριακή έχει φιέστα, σηκώνει κούπα η Ελένη, ρε. Το ρεπορτάζ τρέχει λοιπόν, μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ, το είπαμε. Ρε, άιντε πήγαινε μέσα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα επιστρέψουμε και πάλι. Κωστάκη, η Βέρτη δεν έχει αυτός ο σταθμός εδώ? Τι έγινε ρε φίλε? Είμαι εσύ, είσαι εδώ. Ρε πάτε καλά ρε. Λοιπόν, Μιχάλης Στρατηγός, καλησπέρα παιδιά, είστε πολύ δυνατοί. Μας φτιάχνετε τη διάθεση, θα ήθελα να ρωτήσω τον Σταύρο. Τον έχουμε τον Σταύρο? Σταύρο! Όχι, μόλις τον έχω θα το ρωτήσω. Οπότε ξεπερνάω αυτό το μήνυμα, Μιχάλη. Να πω κάτι που άφησα στη μέση πριν, ότι το τσιγάρο δεν πρόλαβα να καπνίσω. Για αυτό που φίλος. Γιατί να μιλήσουμε και σοβαρά κανένα φορά, δεν είναι κακό. Σε αυτό που λες ότι θα φοβηθεί να αναλάβει ευθύνες, όποτε του δώσαν ευθύνες του Κουκουέ, τις ανέλαβε. Έτσι και τις περάσπισε και με το αίμα του. Δεν ξέρω. Μάλιστα, όχι, εγώ λέω στο φίλο. Και προς το παρόν ξέρουμε τι γίνεται και τι κάνει όταν έχει 5%. Ας μάθουμε και τι κάνει άμα έχει 20 για παράδειγμα. Έτσι, δηλαδή, αυτά που ξέρουμε τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Ας μάθουμε και κάτι άλλο. Όποτε είχε, μια φορά βέβαια είχε πολλές ευθύνες, αλλά και τις παρέδωσε στη Βάρκηζα. Εκεί είναι άλλη ιστορία, απονεμένη παλιότερη. Λοιπόν, αυτό. Πάντως η Αρτέμιδα το αποκαταστήσαμε. Είναι ταβερνάκι. Θα πάμε ρε στην Αρτέμιδα, πάρουμε και το Σταυρό. Εγώ το χείρα και τέτοια με προβλημάτισαν. Όχι, ρε, είναι. Τι να είναι αυτό το μήνυμα για το Σταύρο. Μόλις έχουμε το Σταύρο θα το ρωτήσω, παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Όσο αφορά το φιλικό του Ολυμπιακού, αφήστε τα παιδιά, τα πολιτικά και αυτά. Αφήστε. Όχι, τίποτα. Έλα τώρα, εντάξει. Ποδοσφαιρική είπαμε η συζήτηση θα είναι. Η Σαχτάρ μου είπε ένας φίλος θα κάνει τουρνέ. Γενικά θα παίξει και με άλλες ομάδες. Ναι, Παρίσι Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι. Θα πάει η Αμερική, θα πάει στην Τουρκία με τη Φενέρμπαξε. Οπότε γι' αυτό λέει δεν περισσεύουν παίκτες. Άμα θα τους πάρουν αυτοί. Ναι, λοιπόν, Σταυρό. Ναι. Ο Μιχάλης ο Στρατηγός λέει: Καλησπέρα, παιδιά, είστε πολύ δυνατοί. Η ομάδα μας φτιάχνει τη διάθεση. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Σταύρο αν υπάρχει κάποια άλλη περίπτωση που εξετάζει η ΠΑΕΑΕΚ για προπονητή πέρα του Γκαρσία. Βέβαια, υπάρχουν προπονητές. Απλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλη εικόνα από ονόματα. Δεν έχουμε πολύ ξεκάθαρη κατάσταση. Καλύτερα. Όσο πιο αθόρυβο το κάνει, τόσο καλύτερα. Πάνω, όπως καταλαβαίνεις, γι' αυτό που αποφεύγω να διαβάσω το μήνυμά σου, γιατί θέλω η συζήτησή μας να είναι περισσότερο όσο γίνεται ποδοσφαιρική, έτσι, ή αθλητική. Και μπασκετική, ρε παιδί μου. Και μπασκετική και ό,τι θέλετε. Μπασκετική υπάρχει ένας υπάρχει, ο Γιώργος. Ποιος? Ο Κουγκαλίδης. Άσε με μόρα τώρα. Α, έφυγε από εδώ, ρε. Άρα, έφυγε από εδώ. Φαγώθηκε να διώξει τον Βασιλακόπουλο και τι κατάφερε. Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Μια πολύ ευχάριστη είδηση. Υπάρχει άθρο και στο site σας. Είναι η επιστροφή της Κούβας στην επαγγελματική πυγμαχία. Έλα ρε Κούβα. Στίβενσον. Ρε Παναγιώτη, τι είναι αυτό? Μια τεράστια σχολή για όσους παρακολουθούν το άθλημα και είναι φοβερά δημοφιλές στη συγκεκριμένη χώρα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Φίλε, καλά το είπα. Ο Στίβενσον δεν ήτανε? Σταύρο, το θυμάσαι? Αυτός δεν ήταν ο πυγμάχος, ο Κουβανός, το φαινόμενο? Δεν έχουμε την πυγμαχία. Δεν έχεις την πυγμαχία, δεν έχεις. Εντάξει τώρα. 2-10-67-25-7-30 είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Και το Viber του σταθμού για όσους θέλετε να στέλνετε μηνύματα 693-049-1049. Ευτυχώς σήμερα τα μηνύματάκια, αν εξαιρέσουμε 2-3, είναι καλά. Και με χιούμορ. Ναι, εσένα σ' αρέσει η ίντρικα, το ξέρω. Θέλω και κάνα κακό μήνυμα εγώ. Έχουμε γραμμή. Για πάμε, καλησπέρα. Μετά θα σου πω τι λάθος κάνετε με το Μαρινάκη. Μάλιστα. Με το Μαρτίνης, λέω. Ο Μαρινάκης δεν κάνει λάθος. Εσείς κάνετε με το. Πάγωσε μόλις το πατηλάδος, κάνετε με τον Μαρινάκη. Με κοίταξε 10 δευτερόλεπτα μίλητος. Ο Σταύρος γελάει μόνος του. Γιατί κατάλαβε. Να σου πω, Σταύρο, κατάλαβε τι ύφος πήρε μόλις το είπα με τον Μαρινάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας. Είσαι και εσύ, Γιακοφάλα, λογικό είναι. Γεια σας. Γεια σου, φιλέ. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Καλησπέρα και στους τρεις. Το όνομά σου, αν θέλεις, πες μας. Είμαι Δημήτρης από Μόναχο. Δεν ξέρω αν εσύ. Ναι, Δημήτρη. Ο Γκόντζου και ο Σταύρος του Καζαντζόγλου. Καλώς όρισες και εσύ, κύριε Κώστα Σαμοθράκη. Να σε καλά. Σας παρακολουθώ χρόνια στις εφημερίδες που διαβάζω και σας είχα δει και την προετοιμασία. Ναι. Σε κάποιες προετοιμασίες που είχατε έρθει στο Μόναχο, στο Ζέφελ συγκεκριμένα. Ναι. Πήγες εκεί και είδες τον Σαμοθράκη. Είχαμε κάποιους δημοσιογράφους. Πήγες εκεί και είδες τον Σαμοθράκη. Ναι. Και ήταν με κάποιους άλλους δημοσιογράφους στο... Να σου πω, φίλε, να σου πω, δούλευε ή καθόταν και χάζευε? Δούλευε και χάζευε ταυτόχρονα στην ομάδα. Μάλιστα, εντάξει. Τους παίχτες δηλαδή. Διπλωματικό ήταν, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, είχα καιρό να πάρω. Είχα να πάρω από τότε που ήταν ο κύριος Βερβελές, ο Διονύσης. Λοιπόν, κύριε Σαμοθράκη, θες να σε λέω κύριε Σαμοθράκη ή Κώστα? Κώστα, κανονικά Κώστα. Ωραία, Κώστα. Δεν υπάρχουν Κώστα, τα κυριλίκια δεν είναι για μας. Δημήτρη. Εντάξει. Εγώ είμαι, δεν ξέρω πώς ακούγομαι, είμαι μικρός στην ηλικία, είμαι 21 ετών. Και εγώ εκεί κοντά σε σένα είμαι. Να σε καλά ρε Βαλικά. Και εγώ εκεί κοντά σε σένα είμαι, Δημήτρη, πάμε. Λοιπόν, η άποψή μου για τον φετινό Ολυμπιακό είναι εντάξει. Και εγώ βλέπω ότι η ομάδα φέτος δεν πατάει καλά. Ίσως να είναι από το ότι παίζει εδώ και 3 συνεχόμενα χρόνια στην Τζίτα Ευρώπη και πρωτάθλημα. Ναι. Οι παίχτες έχουν λίγο πλατάρει, πιστεύω, από όλο αυτό. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι μια κακή χρονιά για την ομάδα. Ναι. Δεν τις βγήκαν οι μεταγραφές, όπως είχατε πει κι εσείς και σας έχω ακούσει επανειλημμένα να το λέτε κι εσείς. Ναι. Για μένα θεωρώ ότι από τις χειρότερες μεταγραφές φέτος του Ολυμπιακού, τις χειρότερες, για μένα προσωπικά, προσωπική μου άποψη, είναι του Ουνικούρου. Δεν ξέρω. Προσωπική μου άποψη. Τι να σου πω, ότι θα διαφωνήσω. Εντάξει. Είναι δηλαδή από τις χειρότερες μεταγραφές που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό, τις φετινές. Για τις φετινές μιλάμε. Ναι. Όσον αφορά την κριτική που ασκείται στον Μαρτίνς φέτος, ασκείται άδικα, πιστεύω. Και θεωρώ ότι για να τον ανανεώσει ο πρόεδρος κάτι θα είδα αυτά τα 3 χρόνια. Πήρε πρωτάθλημα, έκανε μια διάκριση στην Ευρώπη, έφτασε μέχρι τους 16. Θα μπορούσε να φτάσει και παραπάνω, αλλά εντάξει, ήταν οι συγκυρίες που δεν μπόρεσε να γίνουν για να περάσει, να κάνει το βήμα παραπάνω. Πιστεύω ότι του χρόνου θα γίνουν κάποιες δραματικές αλλαγές όσον αφορά... Δραματικές δεν θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Θα γίνουν αλλαγές. Αυτές που δραματικές, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στην ομάδα, γιατί χρειάζεται κάποιες αλλαγές η ομάδα. Βεβαίως, χρειάζεται ενίσχυση στα μπακ, χρειάζεται στα εξτρέμ, γιατί εκεί έχουμε θέμα. Ναι. Φαντάζομαι και εσύ το βλέπεις, Κώστα, ότι έχουμε εκεί πέρα. Και το βλέπω και το έχω γράψει. Και ένα τελευταίο για να μην κρατάω τη γραμμή. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για το χτεσινό μάτς του ΠΑΟΚ, επειδή δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή και θέλω να μου την πείτε λίγο, έτσι συνοπτικά. Όλοι είπαμε, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και κυρίως... Δεύτερο ημίχρονο. Ναι, και το σημαντικό ήταν αυτό ότι σε ένα παιχνίδι που πήγε να τον βάλει από κάτω να γνωρίζει διασυρμό, μπόρεσε και αντέδρασε και πήρε και ένα σκορ το οποίο του αφήνει ελπίδες για τη ρεβάνς. Ναι. Θεωρείτε ότι μπορεί να περάσει? Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω ότι θα περάσει, αλλά έχει πολλές ελπίδες, λέω. Ναι. Να σε καλά, τα χαιρετίσματα. Να σε καλά, τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά στο Μόναχο. Παιδιά, για το φίλο Πρωτάι, όχι, δεν έχουμε κάποιον. Για την ΚΑΕ. Όχι. Γιατί κάποιος, ο Γιάννης ο Πατσίνης. Για την πόλη της ΚΑΕ. Ναι, για να κόψει. Όχι, για καθαρίστες του. Για να κόψει εκείνο, ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να αναλάβει την ΚΑΕ Παναγενικό, σας πάνε την πάρει. Γιάννη Πατσιάκο την πήρε στην. Αλλά για τον Γιωβάνοβιτς που λένε. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο Παναγενικό, ξέρετε τι γίνεται, δεν λειτουργούμε έτσι πολύ με προγραμματισμό. Δηλαδή. Από τη στιγμή που πήραμε ένα μάτς και κερδίσαμε, δεν συζητάμε για. Άμα χάσουμε ένα μάτς, ξαφνικά μπορούμε να συζητήσουμε για προπονητή. Η γνώμη είναι ο Πανεκός, τουλάχιστον σε επίπεδο τεχνικής ηγεσίας, πρέπει να μείνει όπως είναι και να κοιτάξει να στελεχωθεί και να βελτιώσει την ομάδα στους υπόλοιπους τομείς. Με πρώτο τους ποδοσφαιριστές, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, ο Λευτέρης ο Κουμουτζέρης λέει: Κύριε Γκότσο, τι εξήγηση μπορεί να έχει συνεχόμενη σχεδόν 4 χρόνια τώρα σιωπή του Αλαφούζου σχετικά με το που βρίσκεται το χρέος της ομάδας, αλλά και για το αν σκοπεύει να κάνει ανταγωνιστική την ομάδα ή να ψάξει για αγοραστή. Αν διαβάζω τα ρεπορτάζ αυτών που είναι κοντά στον Αλαφούζο, δεν βλέπω εγώ σιωπή. Ίσα-ίσα βλέπω ανατακτά χρονικά διαστήματα ότι ο πρόεδρος τα σπρώχνει, ο πρόεδρος κάνει υπέρβαση. Ο πρόεδρος θα ρίξει χρήμα, ο πρόεδρος έχει 2 εκατομμύρια αλλά δεν τα θέλει ο Γιωβάνοβιτς, ο πρόεδρος το καλοκαίρι θα βάζει 15 εκατομμύρια. Τώρα σε ό,τι αφορά το χρέος, νομίζω είναι σε επίπεδα, πώς να το πω, διαχειρίσιμα, και αυτό γιατί ο Αλαφούζος, και αυτό πρέπει να το γνωρίσουμε, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα κάνει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή βάζει λεφτά ο ίδιος από την τσέπη του και καλύπτει τα κενά που υπάρχουν. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Αλλά να υπάρχει και φίλος που θέλει να βγει, έτσι. 2-10-67-25-7-30. Σωστό. Ρωτάω γιατί ανέφερε ο Κουτζιάς ότι είναι σε συζητήσεις, γι' αυτό σε ρώτησα, λέει ο φίλος. Για την ΚΑΕ. Ναι, προφανώς. Ναι. Άμα ξέρω το όλοι τίποτα. Α, της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, λέει ο Κοσμάς. Με μπερδέψατε, ρε παιδιά. Ποια ΚΑΕ, με τι σχέση έχει ΚΑΕ. Παιδιά, διαβάσετε την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Όχι, δεν έχω διαβάσει. Για τα γεγονότα στην τέτοια. Προφανώς γι' αυτό λέει, αλλά δεν την ξέρω, όχι. Όχι, δεν την έχω διαβάσει. Θα προσπαθήσω να τη διαβάσω. Πάντως, γι' αυτό που μου λέγες πριν, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα να επιτρέψει η UEFA να έρθουν οπαδοί της Μαρσέιγ στη ρεβάνς. Δεν υπάρχει τιμή στο εκατομμύριο. Δηλαδή, αν το πει αυτό, είναι σαν να λέει: Παιδιά, δεν γίνεται ρεβάνς στην Τούμπα. Ναι. Ναι, η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα γεγονότα λέει ο τίτλος, αλλά έχουμε πρώτα ακροατή και μετά θα συνεχίσουμε. Ναι, ωραία, πάμε και το διαβάζουμε μετά. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλό μεσημέρι, Θανάση τον Πειραιά. Γεια σας, Θανάση. Μία διευκρίνηση θέλω να πω. Ναι. Πρώτον και γύρω οι αδελφοποιήσεις δεν είναι μεταξύ σωματείων, είναι μεταξύ συνδέσμων. Ναι. Έτσι δεν είχε καμιά δουλειά. Σωστό. Ο Ολυμπιακός, αν ο σύνδεσμος της θύρας 7 είναι αδελφοποιημένος. Απλά να αποκαταστήσω και κάτι, ότι προφανώς η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ομάδα που έδωσε φιλικό στη δοκιμαζόμενη Γιουγκοσλαβία τότε από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ, στο φιλικό με την Παρτιζάν. Ναι, αλλά έκανε και ο Ολυμπιακός φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, με τον Ήβη. Θυμάμαι, είχα πει με τον Ήβη. Έκανε φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα και μάλιστα ήταν εκπληκτική ατμόσφαιρα, τίγκα το γήπεδο και. Ναι, λοιπόν, οπότε δεν χρειάζεται να συγχαίω τον αθλητισμό με την πολιτική. Μα εγώ γι' αυτό δεν διαβάζω κάποια μηνύματα για να αποφύγω αυτό το πράγμα. Δεν το συγχαίουμε εμείς πάντως. Το συγχαίουν οι. Όχι εμείς εδώ στο μικρόφωνο. Το συγχαίει δυστυχώς η UEFA, οι κυβερνήσεις. Διότι όταν λες ότι εγώ διώχνω 3 ρώσικες ομάδες ή ότι εγώ όποιος είναι Ρώσποδος φερτίζει τον αφήνω να παίξει μπάλα, δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Το κάνουν η UEFA, η FIFA και η αρχική των κρατών. Σίγουρα σε αυτό το επίπεδο υπάρχει η πολιτική, αλλά σε εμάς, σαν απλούς φιλάθλους, ναι, μωρέ, προφανώς. Από εκεί και πέρα τα άλλα. Όσον αφορά, Κώστα, τα play-off, εγώ πιστεύω ο Άρης έχασε την ευκαιρία με τον Μπας Γιάννενα. Και με την αν δεν κερδίσει τον Μπας Γιάννα στην έδρα σου, ποιον θα κερδίσει. Δεν ξέρω τον Μπας Γιάννα πώς θα τον κερδίσουν και εύκολα πάντως. Πιστεύω η μεγαλύτερη ευκαιρία του είναι εκεί, οπότε για μένα έμεινε πίσω. Είναι αυτό που είπε και ο Σταύρος, φίλε. Δηλαδή, ενώ πέρασε ένα μήνα, ξέρω εγώ, 3-4 ματσάκια πλέον ο Μπούργος βρήκε το ιατρικό κλπ. Η αλλαγή προπονητή του έδωσε μια όθηση, ας πούμε. Στο μάτς με τον Μπας Γιάννα γέλαγε ο κόσμος. Είναι πίσω. Όσον αφορά, Κώστα, για μας μου κάνει μεγάλη εντύπωση έτσι η συμπεριφορά του Παπασταθόπουλου. Έτσι. Δηλαδή. Είναι φοβερό, δεν τον υπολόγιζα τον Σοκράτη να είναι τόσο καλός. Μια χαρά είναι ο Σοκράτης. Τώρα τι λένε ο καθένας. Δεν τον υπολόγιζα να είναι τόσο καλός. Παιδιά, μιλάμε τώρα για έναν από τους καλύτερους Έλληνες αμυντικούς τα τελευταία χρόνια τώρα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πιστεύω ότι είναι άτομο και άσκοπο να συζητάμε αυτή τη στιγμή για προπονητή στον Ολυμπιακό, να κοιτάξουμε όπως είπα και πριν. Μα δεν τίθεται τέτοια συζήτηση. Είπαμε, ναι. Εντάξει. Γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουμε θέμα από εκεί που δεν υπάρχει. Και όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, δεν το είδα όλο το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο είδα, που δεν ήταν καλός, αλλά με την κατάργηση του εκτός έδρας γκολ είναι σαν να έχει χάσει ένα 0. Πρέπει να βάλει 2 για να περάσει και να μην φάει. Αν ήταν το 2-1, αν ίσχυε το προηγούμενο καθεστώς. Αυτό που χάνει, ενώ παλιά θα αποκλεινόταν με το 1-0, τώρα πάει παράταση. Τώρα πάει παράταση. Ναι. Αυτό χάνει πρακτικά. Και να ξέρεις ότι η Μαρσέιγ είναι πιο καλή εκτός έδρας. Και θα παίξει μεγάλο ρόλο αν θα παίξει ο Μίλικ, έτσι. Δεν παίζει, όχι. Γιατί είναι η Μαρσέιγ, από ό,τι άκουσα, θα έρθει στην ουσία χωρίς εντερφόρ. Εκεί. Αυτό. Λοιπόν, αφήνω να διαβάσει και την ανακοίνωση. Καλή συνέχεια. Έγινε, Θανάση μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Απλά να σας διαβάσω έτσι συνοπτικά σε γενικές γραμμές και με μαρτυρίες μας τόσο την αντίπαλη ομάδα όσο και το ελληνικό προξενείο. Η ΠΑΕ-ΠΑΟΚ με υπεράνθρωπες προσπάθειες και ενισχυμένο προσωπικό ασφαλείας διαφύλαξε την τήρηση ακόμα και των γελιοδέστερων υποδείξεων της γαλλικής αστυνομίας που δεν ήταν και λίγες. Η στάση της και οι ανακοινώσεις της απλά επιβεβαιώνουν την αδυναμία της να επιβάλλει την τάξη σε ένα κατά τα άλλα υπέροχο όσο και αφιλόξενο μέρος. Υπέροχο και όσο και αφιλόξενο. Ναι, ήταν υπέροχο, αλλά ήταν και αφιλόξενο. Εντάξει. Με τα βίντεο των κάθε είδους επιθέσεων επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά μας. Ευτυχώς από τη μειώδη ανικανότητα της ηγεσίας της αστυνομίας του Πους Ντιρών δεν θρηνήσαμε θύματα. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ. Για όσους ρωτάτε τι έλεγε η ανακοίνωση της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τα όσα συνέβησαν στη Γαλλία. Καλησπέρα, μπράβο παιδιά, κουβέντα για τα όσα έγιναν στη Γαλλία, κουβέντα για Λουτσέσκου. Α, καλά, εντάξει. Τις επικίνδυνες δηλώσεις του. Κατά τα άλλα, αν γίνει κάτι την Πέμπτη, θα κλαίγαμε για ενδεχόμενο τραυματισμό. Μην πείραξε την ιερή. Λέω μόνο του να προσέχετε, λέει ο Κώστας. Έλα, ρε Κώστα, τώρα τι. Πάντως καταλάβατε, παιδιά, καμιά φορά που τσατίζεστε με τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δεν το έκανε μόνο για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό. Για το... έτσι μιλάει. Και εκεί τη ένδειξη του τη δίναξε λίγο στον αέρα. Είναι το στυλάκι του αυτό. Παίζει με αυτό το πράγμα ο Λουτσέσκου πάρα πολύ. Επικοινωνιακά το παίζει, αφού δεν μπορεί αλλιώς το πάει εκεί. Όχι, δεν μπορεί αλλιώς, 2-1 πήρε, φίλε. Ναι, καλά, δεν λέω για το χθεσινό μας. Δεν μιλάω για το χθεσινό μας. Λέω για το πρωτάθλημα του ελληνικού. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Με ακούτε? Τώρα ναι, έλα. Βασίλη. Ο Βασίλης είμαι. Έλα, Βασίλη. Λοιπόν, καταρχάς για τον Σίβενσον που είπε, στον κουβανό, τον πυγμάχο. Ο Τεόφιλο Σίβενσον, ναι. Ναι, λοιπόν, αυτός έκανε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και του είχαν ζητήσει από τις ΗΠΑ να γίνει επαγγελματίας με αμύθιτα ποσά. Ναι, και είχε πει όχι, εγώ θα μείνω με τον Κάστρο. Ακριβώς. Και είχε, νομίζω ήταν και πρέσβης καλής θελήσεως. Είχε γίνει και πρεσβευτής μετά στην τέτοια της Κούβας. Ναι, δηλαδή είχε μια μορφή εθνικού ήρωα. Ακριβώς, τέτοιος ήταν, ναι. Λοιπόν, στο θέμα του Μαρτίνς τώρα. Κάνοντας μια αναδρομή στην όλη πορεία του Μαρτίνη στον Ολυμπιακό, εγώ τον θεωρώ ένα από τους πάρα πολύ καλούς προπονητές. Από τους πιο πετυχημένους. Ακριβώς. Και δεν είναι και τυχαίο. Δηλαδή τον εβάζω επίπεδου Μπάκεβιτ, Βαλβέρντε, σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Τυχαίο ότι έχει σπάσει, κοντεύει να σπάσει τα ρεκόρ του Μπάκεβιτ, έτσι. Λίγο υπερβολικούλη σε βρίσκω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, φέτος ήταν οι συγκαιρίες τέτοιες. Έτσι με τους, όπως είπε και ο προηγούμενος, με τον Ενικούρου, με παίχτες που δεν πιάσανε, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα, κορονοϊ, όλα αυτές οι συγκαιρίες λοιπόν που ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα με 15 και με 20 βαθμούς μπροστά είμαστε, έτσι, και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Εδώ θα τρελαθούμε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Λοιπόν, θα σου πω, Βασίλη, άκουσα τώρα. Εγώ δεν ξέρω αν το λέγαμε και μαζί χθες το βράδυ στον Α. Ο Ολυμπιακός και γενικά ο μηχανισμός επικοινωνικός του Ολυμπιακού κάνει ένα λάθος με τον Μαρτίνης. Στην ουσία συντηρεί το θέμα για τον εξίσου απλό λόγο. Δεν το συντηρεί ο μηχανισμός του Ολυμπιακού. Τρεις-τέσσερις φιλεύθεροι. Περίμενα να σου πω, ρε. Τι εννοώ. Διότι η λειτουργία αμυντικά, δηλαδή η επιχειρηματολογία που βγαίνει, είναι περισσότερο γιατί δεν έπρεπε να διώξουμε τον Μαρτίνης παρά γιατί έπρεπε να τον κρατήσουμε. Δηλαδή τα επιχειρήματα δεν είναι με τον Μαρτίνης έπαιξα καλή μπάλα. Με τον Μαρτίνης πήρα 3 τρατήματα. Με τον Μαρτίνης νίκησα τη Μίλαν. Με τον Μαρτίνης μπορώ να κάνω εκείνο. Εκτιμώ ότι με τον Μαρτίνης μπορώ να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά είναι. Αν το διώξω τώρα δεν προλαβαίνω να πάρω προπονητή. Όχι, δεν το έχει πει ο Ολυμπιακός αυτό. Όχι, άλλο λέω. Ο κορονοϊός, η κούραση, το ένα, το άλλο. Δηλαδή θέλω να πω, αυτά είναι αμυντική επικοινωνία. Δεν είναι επιθετική ότι τον Μαρτίνης τον κρατάω και τον θέλω γιατί. Έπρεπε να... αποφασιστική. Ναι, γιατί έπρεπε να το κρατήσω, ότι πιστεύω ότι είναι καλός προπονητής, να με πάει παραπάνω. Έχεις δίκιο σε αυτά που λες, αλλά αυτά δεν τα λέει ο Ολυμπιακός, Κώστα. Ναι, επειδή ξέρω. Να σου πω τώρα. Επειδή στο κουρμπέτ... το ότι λέω εγώ κάτι δεν σημαίνει ότι το λέει ο Ολυμπιακός. Άκουσα να σου πω κάτι. Στο κουρμπέτ έχουμε χρόνια. Εγώ λέω αυτό που βγαίνει από τον επικοινωνιακό μηχανισμό του Ολυμπιακού σαν επιχειρηματολογία. Μα δεν βγαίνει από τον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι σου πες ένα Σαμοθράκη, πες αυτό. Λέω η αίσθηση που βγαίνει. Κατάλαβε να σου πω. Δηλαδή, θα έπρεπε, αν εγώ ας πούμε, ήμουν στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή και μίλαγα στο Μαρινάκη, του έλεγα αυτά όλα που λέτε είναι σαν γλαμάρες. Ο κορονοϊός, ιστορία. Εδώ, αν θέλετε τον προπονητή, πρέπει να πείτε ότι εγώ, σαν διοίκηση, σαν ομάδα, σαν Μαρινάκη, σαν, οτιδήποτε, σαν οποιονδήποτε κομμάτι του μηχανισμού μου, θέλω τον Μαρτίνς γιατί είναι προπονηταράς και γιατί πιστεύω θα μας πάει ακόμα παραπάνω και μπορεί να διεκδικήσω και μέχρι και ξέρω κάτι στην Ευρώπη πολύ καλύτερο. Έτσι τον στηρίζεις. Λοιπόν, ναι, έλα Βασίλη, πάμε. Λοιπόν, να πω και δύο κουβέντες για τον ΠΑΟΚ, για το παιχνίδι που είδα χτες. Ναι. Μπήκε φοβισμένα, όπως όλοι το είδαμε. Και πιστεύω μερίδιο ευθύνης εκεί πέρα έχει και ο Λουτσέσκου, όπου εγώ αν θα ήμουν στη θέση του. Δηλαδή, Βιερίνια, Κούρτιτς και αυτούς τους δύο, ειδικά αυτούς τους δύο παράδειγμα, θα τους είχα στον πάγκο και θα βάζα. Όχι, εμένα ξέρεις ποιον είδα εγώ που δεν μπορούσα να ακολουθήσει το ρυθμό του παιχνιδιού, τον Μπίσεσβαρ. Και τον Μπίσεσβαρ, ναι. Ο Μπίσεσβαρ ήταν σαν να μην υπάρχει. Ότι ήταν τρεις, ναι. Τον κατάπιανε, τελείως. Δηλαδή, σαν να μην υπήρχε. Και θα βάζα τρεις πιο fit, πιο δηλαδή δυναμικούς παίκτες με περισσότερη ενέργεια. Ναι, αλλά θες και λίγο πείρα, κύριε φίλε. Ναι, πρόσεξε. Αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, στο 60 περίπου, θα βάζα Βιερίνια, θα βάζα Μπίσεσβαρ, θα βάζα Κούρτιτς. Μπορεί τον Κούρτιτς να τον εκράταγα. Αλλά κάπου έβλεπα. Ρε παιδί μου, δεν είχαν τις δυνάμεις. Δηλαδή, ο Βιερίνια δεν έβγαινε μπροστά, έμεινε πίσω. Ήταν και λίγο κακό παιδί αυτός που είχε από εκεί για να φύγει μπροστά λίγο. Ο Τούρκος δεν ήταν, όχι ο Τούρκος. Δεν θυμάμαι τα ονόματά του. Νομίζω ήταν αυτός που έβαλε τον κόρο. Αυτός που έβαλε τον κόρο το φοβερό δεν ήτανε. Ναι, αυτός με την κοτσινούλα. Και μετά θα κάνα και το εξής. Αφού έβλεπα ότι παράδειγμα είναι και η ομάδα που βγαίνει μπροστά και είχε και πολύ ψηλά τη γραμμή της η Μονακό. Έτσι, δεν θα πήγαινα να κατέβω, ξέρεις, με ένα-δύο και με πασούλες και τέτοια, με γιόμες μπροστά. Εντάξει, πώς να πιάσει και ο άκομο εκεί πέρα. Θα προσπαθούσα, ρε παιδί μου, ξέρεις, με διαγώνιες παλιές, δηλαδή με γιόμες πίσω από την άμυνα. Πώς να σου πω τώρα. Ναι. Αφού βγαίνανε στη σέντρα αυτοί. Ναι, αλλά γυρίζανε οι άτιμοι και γρήγορα. Εντάξει, γυρίζανε γρήγορα, αλλά άμα έβλεπες, παθαίναν και τρικυμία. Δηλαδή, και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα κλικ θέλανε. Ναι. Άσε τη φάση του Άκο που το έχασε στο άδειο τέρμα, να το πούμε. Αλλά ένα κλικ θέλαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Ζήφκοβιτς μια-δυο φορές, να τους το καρβώσει. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή εκεί πέρα σε μια φάση, αν θυμάσαι, που φεύγει μόνος του, φτάνει κοντά στην τελική γραμμή και δεν γύρισε καλά την μπάλα πίσω. Δηλαδή αυτό μπορούσαν να το κάνουν πάρα πολλές φορές. Δηλαδή θα έβαζε το Μίτριτσα μέσα πιο νωρίς για τρεξίματα και για τέτοια. Ναι, σωστά. Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καλά, Βασιλή. Γεια σας. Λοιπόν, φίλε, εσύ, Βασίλη, που μου λες ότι αν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί ο Πάοκ για τα έσχη που έκανε ακόμη μια φορά οι οπαδοί του. Εντάξει, αν ήταν έσχη των οπαδών του, τι ήταν αυτά τη Μαρσέιγ. Ο Πάοκ λογικά τιμωρηθεί με πρόστιμο. Όσο για τον Λουτσέσκο και τις δηλώσεις του, τι να πούμε τώρα, μαυρώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα σου πω κάτι, Βασιλάκη. Δεν νομίζω ότι λάμπει και πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο στο εξωτερικό και το αμαυρώνει ο Λουτσέσκου με τις δηλώσεις του. Έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ακούνε ελληνικό ποδόσφαιρο στον Ευρώπη και λένε «Ω, ήρθε ο Παρθενώνας του ποδοσφαίρου», ας πούμε. Και απλά το λέρον λίγο Λουτσέσκου. Άστα να πάνε. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη Πελέκη για τα καλά λόγια. Διαιτητής. Τι είπε ο Γιάννης Πελέκης. Και στους τρεις. Διαιτητής από την Ουγγαρία θα διευθύνει το παιχνίδι Πας Γιάννηνα Παναθηναϊκός. Ουγγαρία. Ναι, 42χρονος διεθνής ρέφερι Βαντ Ιστβαν. Δεν ξέρω το ΑΕΚ Άρης. Ξέρει το Σταύρο. Ωραία. Γιατί δεν βάλω το Σιδρόπλο στο ΑΕΚ Άρης. Γιατί δεν πήγε ο Σιδρόπλο, ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Προπονητής. Διαιτητής. Τι έχει πάθει σήμερα, δεν ξέρω. Όμω μα βάλα από την Ουγγαρία, μου αρέσει ο διαιτητής στα Γιάννη. Την Παρασκευή τη φοβάμαι μέσα. Εγώ να δεις. Η Παρασκευή ανυπομονώ. Είναι η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Τα έχω πει 100 φορές. 2, 10, 67, 25, 7. Εσείς δεν με ακούτε. 7:30 είναι το τηλέφωνο. Αλλά όχι τώρα, σε 3 λεπτά, γιατί έχουμε εδώ τον Κώστα, τον Κυριάκη που μας κάνει νόημα. Τον Κυριάκη και εμένα. Μην λες Κώστα και νομίζω ότι εγώ τα. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Όχι ακριβώς ημίωρο, αλλά τέλος πάντων ο Κώστας Κυριάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Πρεβεζάνος και Ελένη Ανδρικοπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα. Γιάννη Τσαγιανίδη, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς με το μήνυμα που στέλνεις, γι' αυτό και θα το διαβάσω. Αν θέλεις, διευκρίνησέ μου το, σε παρακαλώ. Σταύρο με Κάρλος Μπεναβίδες, αληθεύει ότι υπάρχει πρόταση, Σταυρό? Ένα δημοσίευμα είναι, δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Πρώτη φορά το ακούω, να σου πω την αλήθεια. Ωραία, Σταυρό μου. Λοιπόν, καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σου, φιλέ. Καλησπέρα, Αχιλέας, λέγομαι, μου παδός ΣΑΕΚ. Γεια σου, Αχιλέα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί θορυβήθηκα, ομολογώ λίγο, γιατί περιμένω ένα Γάλλο φίλο μου να πάμε στην Τούμπα για να δούμε το παιχνίδι. Γιατί δεν θα επιτρέψει δεν θα επιτρέψει Γάλλους οπαδούς στη Ντούμπα, δεν κατάλαβα. Κάτι λέχθηκε από τον Κώστα τον Κότσο. Θα σας απαντήσει ο Κώστας τώρα. Είπες ότι θα γίνει το μάτι στην Ντούμπα χωρίς Γάλλους οπαδούς. Γιατί μετά από αυτά που γίνανε χτες, και αν κρίνω το τι έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια που γινόντουσαν επεισόδια στα πρώτα παιχνίδια, η UEFA μετά ήταν πολύ προσεκτική στο αν θα επέτρεπε τους φιλοξενούμενους να πάνε. Μετά από όσα γίνανε λοιπόν χτες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το μάτς, βλέπω πολύ χλωμό του UEFA να επιτρέψει στην Μαρσέιγ να πάει με οπαδούς στη Θεσσαλονίκη. Για μένα είναι αδιανόητο αυτό. Είναι αδιανόητο με την έννοια ότι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαν. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς. Πήγαν οπαδοί του ΠΑΟΚ και γίνανε επεισόδια. Ο ΠΑΟΚ λογικά θα τιμωρηθεί με ένα πρόστιμο. Το ίδιο και η Μαρσέιγ, και δεν ξέρω αν η Μαρσέιγ τιμωρηθεί. Ο ΠΑΟΚ θα τον μπορεθεί με ένα πρόστιμο και η Μαρσέιγ θα τον μπορεθεί να παίξει χωρίς οπαδούς. Τιμωρίες έδε, ναι. Πού είναι η απορία, γιατί θα πει ο UEFA να μην πάνε? Καλά, δεν είναι οφθαλμοφανής η απορία. Ναι, όχι, θα σου πω, γιατί νομίζω ότι η UEFA δεν μπορεί να μην πάρει μέτρα για τη ρεβάνσα του παιχνιδιού. Και ένα μέτρο το πιο προφανές που παίρνουν σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα. Το πιο προφανές μέτρο είναι τιμωρία, είναι η αποβολή της ομάδας ενδεχομένως που φταίει. Γιατί δεν σημαίνει ότι φταίει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, μόνο η ομάδα η οποία φιλοξενεί το παιχνίδι. Μπορεί να φταίει και αυτή να φιλοξενείται. Ναι, για αυτά που γίνανε μέσα στο γήπεδο δεν μπορεί να είναι ευθύνη η Μαρσέιγ. Παιδιά, δεν έχουμε εικόνα. Αλλά παιδιά, μην είμαστε άδικοι, δεν έχουμε εικόνα. Άλλο λέω, επειδή η UEFA πριν αποφασίσει, παίρνει υπόψη τις εκθέσεις της αστυνομίας και δεν θα ασχοληθεί μόνο με αυτά που γίνανε στο Βελοντρόμ. Θα ασχοληθεί και με αυτά που γίνανε μια μέρα ολόκληρη στο κέντρο της Μαρσέιγ και στις γειτονιές. Ακριβώς. Επειδή παίρνει πρώτον. Και υπάρχει προηγούμενο. Υπάρχει προηγούμενο ήδη απόφαση. Στα επεισόδια που κάνει η Μαρσέιγ με την Βασιλεία, ναι. Στο πρώτο μάτς του Ιρεβάνς δεν επέτρεψε ο παδός του Μαρσέιγ να πάνε στην Ελβετία. Δεν πήγανε. Πάντως εμένα αυτού του τύπου το ποδόσφαιρο, το οποίο κατά κάποιο τρόπο στα μάτια μου και παρότι έχω μεγαλώσει πλέον, είναι αποστηρωμένο εντελώς και αποκρουστικό θα έλεγα. Δηλαδή να πηγαίνουν και εσύ στην Ελλάδα εν πόλης. Στο εξωτερικό δεν ισχύει. Δηλαδή να γίνονται οι αγώνες χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς, ακριβώς επειδή η αστυνομία για δικούς της λόγους, ας πούμε, θέλει εκείνη την ώρα να κάνει άλλου τύπου δουλειές ή να περάσει όμορφα την ώρα τους. Φαντάζομαι και εσείς, ας πούμε, στη δουλειά σας ή και εγώ, δεν θέλουμε τους κινδύνους ή τον κόπο που υπάρχει σε ένα μέρος της εργασίας μας. Αυτό όμως είναι η δουλειά μας. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, προφανώς. Ναι, αυτό είναι η δουλειά μας. Τι θα πει ο άλλος, ότι εγώ δεν πάω να καλύψω το μάτς Μαρσέιγ ΠΑΟΚ γιατί μπορεί να γίνουν επεισόδια και φοβάμαι. Ακριβώς. Οπότε κάνετε κι εσείς, δυστυχώς έχετε τον κόπο της εργασίας σας. Εντάξει, ναι. Σε σχέση με άλλους κόπους και κινδύνους είναι αμεληταίος. Τι να κάνουμε, και όποιος θέλει να γίνει αστυνομικός, υπάρχουν κάποιοι κινδυνοί ή κάποιοι κόποι στην εργασία του. Ναι. Στην Ελλάδα αυτό το πράγμα το έχουμε θεσμοθετήσει. Όχι απλώς το έχουμε δεχθεί, το έχουμε θεσμοθετήσει. Δηλαδή ότι οι αντίπαλοι οπαδοί δεν θα πηγαίνουν σε γήπεδα. Δηλαδή, εγώ ως οπαδός ΑΕΚ δεν μπορώ να πάω στο Καραϊσκάκι. Ο φίλος Ολυμπιακού αύριο μεθαύριο, επειδή εγώ έκανα την Αγία Σοφία και είναι κουκλίτσα και όμορφη, δεν θα μπορεί να έρθει στη Φιλαδέλφια. Εγώ προσωπικά, εμένα με ξενερώνει αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα, πας και κάνεις και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κακό για το ποδόσφαιρο. Πας και κάνεις επεισόδια ή κάνεις οτιδήποτε, θα υποστείς κάποιες συνέπειες τις οποίες είναι συγκεκριμένες από ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να υπάρχει, και νομίζω ότι στην UEFA υπάρχει. Δεν νομίζω ότι η UEFA λειτουργεί, ας πούμε, όπως στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, κοντή γιορτή εδώ θα είμαστε. Εντάξει, το θέμα δεν είναι μόνο κοντή γιορτή, το θέμα είναι και τι λέμε γι' αυτό. Ναι, εντάξει, ωραία, κατανοητό. Πάντως δηλαδή, εγώ με βάση την, πώς θα πω, την μορφολογία του γηπέδου της Τούμπας, μια χαρά είναι η μορφολογία του γηπέδου. Η Τούμπα δεν έχει διαχωριστικά καθόλου. Δηλαδή είναι μια χαρούλα. Επέτρεψε, άμα κάνουν επεισόδια οι φίλαθλοι. 30 χρόνια πάω εκεί. Μπορείς εύκολα να πας από θύρα σε θύρα και είναι και μικρές αποστάσεις. Εντάξει, σύμφωνοι. Άμα κάνουν επεισόδια. Δεν είναι ο Άκα να πει τους βάζω στην πάνω θύρα στη δεξιά γωνία και δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας. Ναι, η μορφολογία του ΟΑΚΑ σε σχέση με την Τούμπα, τι να σου πω. Τι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έγινε. Τέλος πάντων. Εντάξει, ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει. Όχι όμως να μην πάνε ο πάτη. Εντάξει, εντάξει. Οκ, τα λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στάσου. Περίμενα να ρωτήσουμε κάτι, γιατί είναι και ποδοσφαιρικής φύσεως. Εγώ δεν το ξέρω το όνομα αυτό. Σταύρο, λέει, υπάρχει Κάρλος Μπεναβίδες. Το διάβασα. Το διάβασα. Α, ήμουν έξω. Ναι, έλπισε. Ναι, Σταύρο, το διάβασα. Εντάξει, sorry, εγώ ήμουν έξω. Απάντησε ο Σταύρος. Λοιπόν, Τάσο, είσαι άδικος. Καλησπέρα σας. Το ακούσαμε και αυτό στο ελληνικό ραδιόφωνο. Χθες διαβάστηκε αναλυτικότητα ανακοίνωση της σειράς 7. Καταρχάς δεν ήταν χθες, φίλε, η ανακοίνωση της σειράς 7. Αν εννοείς για το δικό μας σταθμό. Ήτανε τις προηγούμενες μέρες. Με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και βρισιές. Και σήμερα επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ. ΠΑΟΚ την ξεπετάξαμε σε 5 δευτερόλεπτα. Εγώ που διάβασα την ανακοίνωση της ΠΑΟΚ σε 5 δευτερόλεπτα, ξεπέταξα. Πήγα στην ουσία. Αυτό διάβασα. Αποδελτίωσα. Εντάξει, ήμαρτον. Δεν τη διάβασε ολόκληρη, παιδιά. Δεν μπορώ να διαβάσω ολόκληρη. Ούτε του Ολυμπιακού τη στήρα τη διάβασα όλη, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή. Λοιπόν, μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε, γεια. Τι κάνουμε? Υπομονή. Άλλοι καλά, άλλοι καλύτερα, άλλοι λιγότερο καλά, ανάλογα. Αντέχουμε. Α, οριακά. Οριακά όλοι είμαστε. Ναι. Ο Χρήστος από την Παλίνη, γείτονας Γκόντζου. Γεια σου, Χρήστο. Να ξεκινήσω με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μου έκανε χθες εντύπωση ο διαιτητής. Παιδιά, πολύ καλή διαιτησία πιστεύω ότι είχε ο ΠΑΟΚ. Καλή διαιτησία είχε ο ΠΑΟΚ. Ήταν και παράξενα καλή διαιτησία. Συγγνώμη, με την έννοια, ο ΠΑΟΚ χθες είχε καλή διαιτησία με δύο γκολ τα οποία είναι αμφισβητούμενα σε βάρος του. Κοίταξε να δεις, Γκοτζό. Ναι. Το δεύτερο καταρχάς γκολ για μένα είναι κανονικό. Δεν κρύβει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Έχουμε δει 100 γκολ τέτοια να κυρώνονται. Ο παίκτης περνάει μπάλα και σκύβει την τελευταία στιγμή. Επηρεάζει τον τερματοφύλακα. Ο Καλάκης δεν κρύβει το. Δηλαδή τη βλέπει την μπάλα. Δεν τον ενοχλεί στο να διώξει την μπάλα. Δηλαδή θεωρείς εσύ ότι ήταν αυτό φάτι? Καλά, για τον Πασχαλάκη συγκεκριμένα το ότι βλέπει την μπάλα δεν σαβαντάζει. Καλύτερα να την βλέπει πιο καλά, πιο πολλές να την αποκρούσει. Θεωρείς ότι είναι offside σε αυτή η φάση? Θεωρώ ότι στο VAR και ανάλογα με τη διάθεση του βαρίστα θα μπορούσε και να κυρωθεί. Δεν νομίζω ότι έχει παίξει. Το πρώτο θα κυρωνόταν σίγουρα. Στη συγκεκριμένη φάση πιστεύω ότι... Το πρώτο θα κυρωνόταν σίγουρα με το VAR. Δεν νομίζω. Αφού ήταν ελάχιστα, φαίνονταν μπροστά. Το δείξανε τα παιδιά της Κοσμοτέ. Μισό λεπτάκι, για το δεύτερο γκολ μιλάω, όχι για το πρώτο. Α, εντάξει. Για το δεύτερο μιλάω ότι πιθανολογώ ότι ο υπόπτης το είδε ότι ο παίκτης δεν καλυπτότανε. Που έσκυψε μιλάω, έτσι. Έσκυψε, ναι, εμφανώς. Ναι. Αλλά θεώρησε και ο υπόπτης, θεωρώ, και ο διαιτητής πιθανόν ότι δεν επηρέασε τη φάση ο παίκτης. Δεν έκρυβε το οπτικό πεδίο του Πασχαλάκη. Ο παίκτης δεν έμεινε ακίνητος, κινήθηκε. Θα μου πεις έσκυψε. Έσκυψε. Κίνηση είναι και του σκύψιμο, προσποίηση είναι. Γιατί να μην πω εγώ ότι επηρέασε τον Πασχαλάκη? Άσχετα από όποιος και τον Πασχαλάκη δεν επηρεάζεται από τίποτα αυτός, είτε πάει μέσα είτε έξω, την ίδια κίνηση κάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, όσον αφορά για το πρώτο γκολ, είναι πολύ οριακό. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, με το VAR... σκεφτώ ότι. Θέλω να πω το εξής. Εγώ δεν είδα την καλή διαιτησία που λες υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος διαιτητής έπαιξε τον Ολυμπιακό με τη Γούλφς, ας πούμε. Αυτός ήταν. Ορίστε. Αυτός ήταν, δεν το ξέρω. Ο ίδιος διαιτητής ήταν. Που είχε φοβερά παράπονα ο Ολυμπιακός. Για την Αγγλία μιλάω, έτσι. Στην Αγγλία είχε παίξει ο συγκεκριμένος διαιτητής. Είχε πολλά παράπονα ο Ολυμπιακός. Και δικαιολογημένα παράπονα. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι ακούγοντας και ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ανησυχούσαν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι για τη διαιτησία του συγκεκριμένου διαιτητή. Εγώ δεν είδα κάτι να επηρέασε ο διαιτητής. Εντάξει, αυτή η φάση είναι οριακή, VAR δεν υπάρχει, άρα δεν μπορούμε να τον κρίνουμε. Άρα εσύ που τον έκρινες ότι ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ ο διαιτητής, ότι έπαιξε καλά τον ΠΑΟΚ μάλλον? Ναι, δεν είπα ότι ήθελε να παίξει υπέρ του ΠΑΟΚ. Έπαιξε καλά τον ΠΑΟΚ. Εννοούσα ότι τα σφυρίγματα που έπρεπε να τα πάρει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τα πήρε όλα. Α, εντάξει. Δεν ήταν κάτι, ας πούμε, που δεν μπορούσε να διαμαρτύρεται ένα μπέναλντι, ας πούμε, που έγινε και δεν το έδωσε. Αυτά που έπρεπε να πάρει τα πήρε όλα, θεωρώ, και με το παραπάνω μάλιστα. Μου έκανε εντύπωση η διαιτησία η χθεσινή. Τώρα με τον Κώστα τον Σαμοθράκη λίγο να τον ρωτήσω κάτι σχετικά με τον Ολυμπιακό. Σε ακούω, φίλε. Κώστα, έχουμε τώρα 2 χρόνια που λέμε ότι η ομάδα δεν κάνει διακοπές και έχει παίξει ρόλο αυτό στην κούραση της ομάδας και για τη φετινή περίοδο. Ναι. Αυτό όμως θα συνεχιστεί και φέτος, και από ό,τι κατάλαβα. Το έχω πει εγώ εδώ και καιρό, ότι και η τρίτη χρονιά έτσι θα πάει. Ωραία. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι η ομάδα, αν δεν γίνει κάτι, η ομάδα του χρόνου θα σέρνεται, όπως σέρνεται και φέτος. Εντάξει, μην προκαταβάλεις τώρα κατάσταση. Τι πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να κάνει, μάλλον τι βλέπεις ότι θα κάνει η διοίκηση του Ολυμπιακού? Μην προκαταβάλεις καταρχάς. Θα πρέπει να πάρει παίχτες, πολλούς, ας πούμε. Πώς είναι το όνομά σου, ρε φίλε, γιατί είμαι αφηρημένο. Χρήστο, γιατί έχω τα μηνύματα εδώ και. Λοιπόν, κοίταξε, μην προκαταβάλεις καταστάσεις. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε από τώρα αν η ομάδα θα είναι πάλι το ίδιο, επειδή και αυτό το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο. Ότι θα είναι δύσκολο το ξέρουμε. Έτσι όπως έχει γίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, για όλες τις ομάδες θα είναι δύσκολο. Πιο πολύ για αυτό που θα παίξει τα προκριματικά του Champions League. Ναι, ρε Κώστα, κάτι δεν πρέπει να αλλάξει όμως. Εννοείται, ρε. Γιατί αλλιώς θα έχουμε. Μισό λεπτά. Και αλλιώς θα έχουμε και θα χρησιμοποιούμε την ίδια δικαιολογία. Ναι, ρε Χριστό. Μετά ο κύριος Μάκης από τη Νέα Σμύρνη θα έχει δίκιο να λέει Χριστό. Καραμέλα και καραμέλα. Χριστό. Σημείο να φορά σου, Μάκη. Χριστό, εννοείται ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει ή να πάρει παίχτες αρκετούς για να είναι πιο φρέσκια η ομάδα. Ή θα πρέπει να βρούνε μια λύση με τους βασικότερους παίκτες. Δεν ξέρω, να φύγουν ίσως και 10 μέρες νωρίτερα. Πώς θα φύγουν 10 μέρες νωρίτερα, άμα είναι ο τελικός 21 Μαΐου. Αυτό προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι μπορεί να γίνει. Άμα είναι ο τελικός 21 Μαΐου, οι διεθνείς πάνε με την εθνική ομάδα 12 μέρες, 2 με 12 Ιουνίου. Είναι πολλά τα. Δεν ψάχνω για δικαιολογίες, έτσι. Ούτε και προκαταβάλλω. Αυτό θα ισχύει για όλες τις ομάδες, ρε Κώστα. Ρε φίλε, πόσους έχει ο Ολυμπιακός διεθνείς? Γιατί όλοι οι διεθνείς, δεν μπορεί οι ίδιοι παίχτες να τραβήξουν το ίδιο λόγο. Έχει και άλλους διεθνείς Ολυμπιακός εκτός από την Εθνική Ελλάδος. Ναι, προφανώς. Ναι. Ακόμα δηλαδή και με τον Ελαραμπή, αν μείνει ο Ελαραμπή, ευτυχώς που ο Χαλίλ Χότζιτς δεν τον καλεί στην εθνική ομάδα. Ο Αλαφούζος που ξέρει από μπάλα δεν παίρνει διεθνείς για να έχει το ίδιο πρόβλημα. Δεν καταλάβατε. Λοιπόν, Χρήστο, έχω την εντύπωση ότι έχουν καταλάβει οι άνθρωποι. Τι νομίζεις, δεν ξέρουν στην διοίκηση τι πρέπει να γίνει. Εντάξει, το λέω και εμείς, έχουμε την αγωνία μας να μάθουμε. Το καταλαβαίνω, έχουμε στο μυαλό τους, το καταλαβαίνω. Πάντως δεν μπορώ, Χρήστο, να σε βοηθήσω αυτή τη στιγμή. Απλά το μόνο που ξέρω είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο θα αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή μετά από λίγο καιρό, μετά από ένα μήνα, και θα κάνουν αυτές τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν για να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός και να παρουσιαστεί πιο φρέσκος την επόμενη χρονιά. Και ένα τελευταίο έτσι να πω. Ρε παιδάκι μου, αυτός ο Ολυμπιακός δεν τον έχουν ευνοήσει ποτέ οι συγκυρίες να κάνει έτσι μια ευρωπαϊκή πορεία, ρε Κώστα. Είναι και θέμα της. Είναι μονίμως άτυχος. Δηλαδή με την έννοια πια, όταν έχει καλή ομάδα, είτε θα πέσει με μια πολύ δύσκολη κλήρωση, ναι, είτε θα πέσει πάνω σε ένα διαιτητή όπως τον Πολωνό που χθες έπαιξε πολύ καλά τον Πάκο και εμάς μας είχε παίξει με τη Wolves, ναι, όπως μας είχε παίξει, ναι, είτε το ένα είτε θα κάνουμε μια καλή κλήρωση και δεν θα έχουμε την κατάλληλη ομάδα, δηλαδή οι συγκυρίες δεν μας έχουν ευνοήσει ποτέ, ρε παιδάκι μου, αυτή την ομάδα. Είναι αυτό μεγάλο παράπονο. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά είναι για να φτάσεις κάπου ψηλά θα πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός σε πολλά πράγματα. Τι να πω, πολύ ατυχία σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή, πότε συμβαίνει το ένα, πότε συμβαίνει το άλλο. Δηλαδή, ναι, ναι, να τύχουν οι συγκυρίες να ευνοηθεί μια φορά και αυτός ο σύλλογος ποτέ. Για την Ευρώπη μιλάμε τώρα, έτσι. Εντάξει, Χριστό μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Φίλε Σάκη, εντάξει, μπορεί να είναι και πλάκα το μήνυμα, αλλά εγώ το παίρνω σοβαρά. Λέει Γκόντζου εκτός από. Το είδα, το είδα. Του πω, περίμενα. Εκτός από ξεπλέλεις. Έλα, ρε, εντάξει. Κάτσε να πω αυτό που θέλω. Άστο μου, ρε. Όχι, δεν τα αφήνω. Εκτός από ξεπλέλεις του Πούτιν, λέει και ο Τσαβίδη. Κοίτα, να σου πω κάτι, αδερφέ. Ξεπλέρης του Πούτιν δεν είμαι. Αλλά τη Σοβιετική Ένωση δεν την παζαρεύω με τίποτε. Ούτε την προσφορά του κόκκινου στρατού στην ανθρωπότητα με την ήττα του φασισμού. Το ο Πούτιν δεν είναι Σοβιετική Ένωση, είναι άλλο πέρα. Αν ψάχνεις πάντως για ξεπλένιδες του Πούτιν, μπορείς εύκολα να βρεις. Ψάχνεις να βρεις ποιο κόμμα από την Ελλάδα είναι αδελφοποιημένο με το κόμμα του Πούτιν. Και έχουν υπογράψει κοινό μνημόνιο για κοινές αντιλήψεις και για συνεργασία κλπ. Αν δεν το ξέρεις, είναι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Με υπογραφή του κυρίου Αβραμόπουλου, τότε αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, που υπογράψαν στη Μόσχα μνημόνιο συνεργασίας με το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αλλού λοιπόν ξεπλένιδες. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να το κάνει και πλάκα. Λοιπόν, το Σαββίδι βεβαίως και είπε ξεπλένιδες. Άντε, τον άνθρωπο αλλιώ τον έχετε πεθάνει. Λοιπόν, έχουν έρθει 3-4 μηνύματα. Κώστα Χριστοδούλου δεν μπορώ να το διαβάσω. Βαγγέλη το ίδιο. Παιδιά, Κίμωνα και σένα, σε παρακαλώ πολύ. Προσέξτε. Άσε ρε, μην πας, γιατί θα πω καμιά κουβέντα βαριά εγώ. Όχι. Άστον, με τον κάθεμα. Κάτσε τώρα, ρε Κώστα. Δεν κάθομαι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο τις εκφράσεις σας για να μπορούμε να διαβάσουμε τα μηνύματα και να τα σχολιάσουμε, παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου Κώστα Γκόντζου, γεια σου Κώστα Σαμοθράκη, γεια σου κύριε Σταύρο. Να σε καλά, φίλε. Γεια σου, φίλε. Δεν ασχολείστε με παιδιά, εντάξει. Μην εκνευρίζετε τον Γκόντζου το δίπλα. Ναι, αυτό. Ναι, είδες με εκνευρίζουν. Με βρήκαν εδώ ευερέθιστο και με εκνευρίζουν. Σήμερα δεν είναι σε καλή μέρα. Σε καλή μέρα είμαι σήμερα. Εγώ όταν εκνευρίζουμε είμαι σε καλή μέρα. Κύριε Σαμοθράκη, κύριε Σταύρο, εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλια για άλλες ομάδες. Απλώς μου αρέσει να πάντα και την ομάδα του Παναγιώτη. Αλλά θέλω να κάνω δύο σχόλια με καλή πρόθεση πάντα. Είναι πάρα πολύ καλή πρόθεση. Θέλω να κάνω να πω για τον Λουτσέσκου, ο οποίος έκανε κάτι άσχημες δηλώσεις από την Αταλάντα. Ναι. Τους δίνει να τους υποδεχτούμε όπως μας υποδεχτήκανε. Δεν ξέρω το διαβάσατε αυτό. Το είδα. Είπε και προέτρεψε τη Μαρσέιγ να μην πάρει κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό φίλε μου είναι απαράδεκτο. Κουνήσου λίγο, γιατί δεν ακούγεσαι καλά, Κώστα. Τέτοια δήλωση είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτη. Ναι. Και δεύτερον, θέλω να πω για ορισμένους φίλους Ολυμπιακούς, αρκετούς δε παιδί μου, βγαίνουν και έχουν, ακούω για τον Μαρτίνς, αν είναι δυνατόν, για τον Μαρτίνς, νομίζω ότι είναι λίγο άτυχη, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, μπορεί ο Ολυμπιακός να μην είναι τόσο καλός όπως τις άλλες χρονιές, αλλά η διαφορά που έχει για τον δεύτερο κάνει μπάμε, ρε παιδί μου. Τι να πω τώρα εγώ. Τι περιμένουν δηλαδή. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, κύριε. Το πρόβλημά τους. Εγώ την έχω πει την άποψή μου. Το πρόβλημά τους πάντως. Το πρόβλημά τους στην Παναθηναϊκή, το πρόβλημά τους είναι το εξής. Το πρόβλημά τους δεν είναι η διαφορά που έχουν από τους άλλους. Το πρόβλημά τους είναι η διαφορά που έχει ο Ολυμπιακός από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Το έκανα το σχόλιο χωρίς καμία πρόταση κακή. Εντάξει, ο Μπαρτής είναι ανθρωποτής, καθώς έχει τα λάθη του, έχει τις αδυναμίες του. Αλλά εντάξει, το σύνολο κοιτάμε, ρε παιδί. Τέλος πάντων, να πούμε για την ομάδα μου. Για λέγε, ρε φίλε. Με τα Γιάννα πρέπει να κερδίσουμε, γιατί πώς θα έχουμε 5 ήττες σερί. Έχουμε. Νομίζω είναι 6 σερί. Η μία ήταν απλώς η μία έγινε στο κύπελο, έπαιξε το Πας Γιάννα στον Πανετολικό. Θα γίνει ο Μίτσος τώρα. Και αν είναι δυνατόν να έχεις 6 ήττες από τα Γιάννηνα, να χάσω 6 φορές από το Ολυμπιακό σερί, να το δεχτώ. Απ' την άκρη να το δεχτώ. Αλλά τα χωριά, ρε παιδιά, που λέει και ο φίλος του Μαϊτάξη, ο Βίλης. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Τι χωριό είναι τα Γιάννα, ρε. Χωριό είναι τα Γιάννα. Έτσι είπα, θα γίνει λίγο ο Μίτσος. Ναι, μωρέ, εντάξει. Και ο Βίλης είπε, να χάσω τον 500 φορές, να το δεχτώ. Απ' την άκρη το ίδιο. Αλλά από τα Γιάννα, ρε παιδιά. Δεν το δέχομαι, ρε παιδιά. Εντάξει, θα δούμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, άμα γίνει και πάλι η Αταγιάννα ή η ισοπαλία έστω. Πρέπει να μην μιλάω καθόλου, να μην μιλάω ποτέ στο τηλέφωνο. Να το κλείσουμε. Πρέπει να το κλείσω μαγαζί, ρε παιδιά, να το κλείσω μαγαζί. Εντάξει, προφίλω τώρα να πούμε, εντάξει. Δεν ξέρω, πάντως εγώ τα Γιάννα που είδα με τον Άρη δεν είναι εύκολη ομάδα. Ναι, μα αυτά, κοίταξε, πήρε 2 ισοπαλίες, αλλά από εκεί πέρα εντάξει, ναι, εντάξει. Τώρα εμείς πρέπει να πάρουμε τον αγώνα. Πρέπει να πάρουμε τον αγώνα οπωσδήποτε. Βέβαια. Έτσι λέω εγώ. Πρέπει. Είστε χειρότεροι. Τώρα τι λέω τώρα. Μην το λες καθόλου αυτό. Άστο. Και να γεμίσει η ΑΕΚ τον Άρη. Να πανηγυρίζουμε για την νίκη της ΑΕΚ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Το κατάλαβα ότι έκανες πλάκα. Αφού το είπα και στην αρχή ότι η πλάκα είναι. Απλώς εγώ το πήρα για να πω αυτό που ήθελα. Γιατί ήθελα να το πω έτσι αλλιώς. Λοιπόν, έχουμε φίλο. Προλαβαίνει να βγει ένα φίλο ακόμα. Έχουμε. Λοιπόν, υπάρχουν μηνύματα όμως. Κείμενα εντάξει, τα είπαμε αυτά. Έχουμε, ρε. Γιώργο, δεν διαβάζετε το μήνυμά σου. Δεν διαβάζετε, Γιώργο. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν θα τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, δεν το καταλαβαίνετε. Μην τα διαβάζεις, μην λες δεν τα διαβάζω. Όχι, του λέω για να το καταλάβει. Γιατί μπορεί να μου πούνε μετά δεν διαβάζεις τα μηνύματα. Μπορώ να διαβάζω αυτά τα μηνύματα. Τι θέλετε να γίνουμε μπάχαλο τώρα τέτοια ώρα. Να γίνουμε μπάχαλο καλό είναι, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είσαι τριγκαδόρος. Δεν είμαι τριγκαδόρος. Αυτά θέλεις, ψάχνει. Ρε παιδί μου, συγγνώμη να πω κάτι. Το μάτσο του ΠΑΟΚ χθες με το ξύλο που έπεσε και λοιπά δεν είχε πιο πολύ ενδιαφέρον από αν ήταν εξαιρέρωτο. Δεν λέω ότι είχε καλό ενδιαφέρον, κακό ενδιαφέρον. Ναι, ρε φιλέ, ωραία. Τώρα τι θες τώρα να γίνουμε μπαχαλοδό, λέει εδώ πέρα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, είναι και 52. Το κάνω στον Αλφα. Σε μία ώρα που θα πάει. Σε μία ώρα στον Αλφα όλοι 2-12-2-12-4-800-6-7 να το κάνετε μπαχαλό. Πάμε και στον τελευταίο, μπορεί και προτελευταίο, θα δούμε. Γεια σας. Γεια σας. Έλα. Ακούει το κέντρο. Ακούει το κέντρο. Κωστάκι από το Λουτράκι, άμα θέλεις να λέγεσαι Παναθηναϊκός, να πά να κάνεις διπλό την Κυριακή και πρέπει να κάνεις να ξεπληρώσεις τα 6 σερί ήττες Είδες που αμφέβαλες Κωστά την Γκόντζο. 6 είναι τελικά, ναι. Μετά τώρα. Δηλαδή μιλάμε αυτό που λέει και ο Κωστά, δηλαδή και όλοι μου είπαν. Δηλαδή λέγεσαι Παναθηναϊκός, δεν θα βγεις Ευρώπη. Πας επάνω και κάνεις 0-3. Ας το πω εγώ, μα. Πας και πάνω και κάνεις 0-3. Άμα θες να λέγεσαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εσύ πας επάνω, πάμε δηλαδή εμείς επάνω και είμαστε το. Μην πω κανένα κουβέντα. Συνέχεια. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή είμαστε συνέχεια στην ήττα. Ούτε καν σοπαλία, ρε. Παραδείγματο. Δεν με πειράζει να χάσω τον Ολυμπιακό έτσι και να ξαναχάσω τον Κωστάκης ο Πούκς. Λοιπόν, αλλά να χάνω τώρα κατ' επανάληψη τώρα και κατ' εξακολούθηση και επιμονή μου βάσος από τα Γιάννενα, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, ρε Κότσο. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε. Πάσε πάνω και κάνεις περνάς αέρα. Αέρα περνάς. Ναι, κανονικά. Άμα θες να πεις ότι καπαρώνω θες για την Ευρώπη, έτσι πρέπει να περάσεις. Θέλουμε να βγούμε Ευρώπη. Και έχουμε τώρα άγχος και δεν τιμόμαστε αν θα κερδίσουμε τα Γιάννενα. Κατάλαβες. Δηλαδή αύριο μεθαύριο πες ότι παίζεται η έξοδος στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ. Τι θα πρέπει να γίνει. Πώς θα γίνει. Έτσι είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ναι. Και κλείνοντας, θέλω να. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι οι Έλληνες οπαδοί, πρόσεχτε, είτε κόκκινοι λεγόντουσαν κάποτε, είτε θύρα 13, είτε 7, είτε 4, έξω από την Ελλάδα είναι οι καλύτεροι οπαδοί του κόσμου, σε πληροφορώ. Οπουδήποτε έχουν βρεθεί, δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό. Βάζω στοίχημα ότι τώρα, εχθές το βράδυ, πρέπει να έγινε γενική επίθεση επάνω τους. Εντάξει, δεν είναι τα παόκια, δεν παίρνουν και χαμπά. Όχι παόκια, όχι παόκια. Παόκια. Λοιπόν, καλό μεσημέρι γιατί κλείνουμε. Τα λέμε μετά, τα λέμε πάλι, Βασίλη. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να ζητήσουμε συγγνώμη και πάλι από τον Σταύρο που σήκωσε το μεγάλο βάρος, τον κουράσαμε σήμερα. Θα ανανεώσουμε. Σταύρο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 2 η ώρα. Αλλά προηγούμενα αύριο, μην ξεχάσετε, 8 η ώρα από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Ολυμπιακός Σαχτάρ. Ο Όβερ θα είναι και στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. 27 περισσός, κάτι θα κάνω και για σένα. Περίμενε. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια.